Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Δύο δεσποτικές εικόνες που απεικονίζουν η μία τον Χριστό Παντοκράτορα και η άλλη την Παναγία Πορταΐτισσα, χρονολογούμενες τον 18ο αιώνα, παραδόθηκαν στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας. Οι δύο εικόνες που είχαν κλαπεί μαζί με άλλα αντικείμενα τον Νοέμβριο του 2007 από την Ιερά Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου στο μακρύνου Ανατολικού Ζαγορείου Ιωαννίνων ήταν καταγεγραμμένες και φωτογραφημένες από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και μετά την κλοπή τους είχαν αναρτηθεί στην βάση αναζητούμενων έργων τέχνης της Ιντερπόλ. Δύο δεσποτικές εικόνες που είχαν κλαπεί από την Ιερά Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου στο μακρύνο του Ανατολικού Ζαγορείου πήραν το δρόμο της επιστροφής, ανεβάζοντας τον αριθμό των επαναπατριστέντων στην Ήπειρο εικόνων σε 23. Πρόκειται για τις εικόνες μεγάλου μεγέθους του Παντοκράτορα και της Παναγίας Πορταΐτισσας από το τέμπλο της Εκκλησίας, χρονολογούμενες το 18ο αιώνα, που εντοπίστηκαν τον Απρίλιο του 2020 να πωλούνται από οίκο δημοπρασιών στη Γερμανία. Οι δύο εικόνες που είχαν κλαπεί μαζί με άλλα αντικείμενα τον Νοέμβριο του 2007 από την Ιερά Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου ήταν καταγεγραμμένες και φωτογραφημένες από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και μετά την κλοπή τους είχαν αναρτηθεί στην βάση αναζητούμενων έργων τέχνης της Ιντερπόλ. Τον Απρίλιο του 2020 εντοπίστηκαν από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στο πλαίσιο ελέγχου καταλόγου δημοπρασίας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον ίδιο μήνα στο Ντίσσελντορφ. Με δεδομένη την πλήρη τεκμηρίωση των έργων, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Ιντερπόλ και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιστραφούν οι εικόνες και να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο Γερμανικός Οίκος Δημοπρασιών, μετά την πλήρη τεκμηρίωση της παράνομης προέλευσης των εικόνων, προχώρησε στην παράδοσή του στην Γενική Πρόξενο της Ελλάδας, στον Ντίσσελντορφ, Μαρία Παπακοσταντίνου, παρουσία της προϊσταμένης της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Βαρβάρας Παπαδοπούλου και του πληρεξούσιου δικηγόρου του Ελληνικού Δημοσίου, Δημητρίου Κούρου. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει θέσει εδώ και χρόνια στην απόλυτη προτεραιότητά του τον περιορισμό με κάθε δυνατό τρόπο της αρχαιοκαπηλείας, τον εντοπισμό και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών που έχουν παρανόμως εξαχθεί από την ελληνική επικράτεια. Τη δεκαετία 2000-2010 τα μοναστήρια της Ηπείρου αποτέλεσαν πεδίο εκτεταμένων κλοπών, φορητών εικόνων και άλλων αντικειμένων λατρείας, όπως αναφέρεται σε δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, η οποία συνεχίζει. Χάρη στη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με όλες τις συναρμόδιες αρχές εντός και εκτός Ελλάδας και την περιφέρεια Ηπείρου, έχει εντοπιστεί ένας σημαντικός αριθμός από αυτές τις εικόνες σε γκαλερί και οίκους δημοπρασιών του εξωτερικού και έχει ήδη επαναπατριστεί. Θερμά συγχαρητήρια στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν στον εντοπισμό και τον επαναπατρισμό των δύο δεσποτικών εικόνων από το μακρύνο Ιωαννίνων, σημειώνει η κυρία Μενδώνη, που επισημαίνει παράλληλα πως οι δύο εικόνες θα επιστρέψουν σύντομα στην Ελλάδα και θα αποδοθούν στην Ιερά Μονή Κοίμησεως της Θεοτόκου από όπου αφαιρέθηκαν. Πριν λίγες ημέρες, μάλιστα, στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των κλεμμένων εικόνων που βρίσκεται σε εξέλιξη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ιωαννίνων, τόσο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης όσο και ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος στις μαρτυρικές καταθέσεις τους είχαν αναφερθεί στις συγκεκριμένες εικόνες και στις προσπάθειες για τον επαναπατρισμό τους, με δεδομένο πως η ίδια η διευθύντρια του οίκου δημοπρασιών του Ντίσσελντορφ επιθυμούσε να τις παραδώσει. Ο επαναπατρισμός εκκλησιαστικών κοιμηλίων από την περιοχή της Ηπείρου, τα μνημεία της
οποίες επλήγησαν ιδιαιτέρως από οργανωμένα κυκλώματα που δρούσαν στην περιοχή, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο σε μια αλυσίδα επαναπατρισμών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Από το 2009 εντοπίστηκαν, διεκδικήθηκαν και επαναπατρίστηκαν 21 εικόνες, στις οποίες τώρα προστίθενται και οι δύο τελευταίες. Από την κλοπή στο Μακρίνο είχαν εντοπιστεί στην ίδια γκαλερί και άλλες δύο εικόνες, οι οποίες όμως πωλήθηκαν σε Ρώσο, ο οποίος τις προσέφερε στο Ρωσικό Πατριαρχείο και τώρα βρίσκονται σε Μουσείο της Μόσχας. Ένα μεγάλο κομμάτι στο Ντίσελντορφ έχει φτάσει στη Ρωσία και δεν έχουν γυρίσει και αφορούν τις εκκλησίες από το Μακρίνο, από τα κάτω παιδινά, από τον Ελαφότοπο, είναι τα και τα βημόθυρα από εκεί αν θυμάμαι καλά, και νομίζω και από άλλες 2-3 εκκλησίες. Αυτά έχει γίνει ολόκληρη ιστορία, η Ρωσία έχει πολύ δύσκολο καθεστώς να τα δώσει, τα έχει το Πατριαρχείο το Ρώσικο και μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει από εκεί το θετικό βήμα. Δυστυχώς έχω την εμπειρία από το εξωτερικό, όπου σε πολλές γκαλερίες, σε πολλές εκθέσεις, μάλιστα σε μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του κόσμου, την έκθεση της Φραγκφούρτης, εκτίθενται κατά περιόδους εκατοντάδες και χιλιάδες ιερά αντικείμενα, τα οποία έχουν ξεπληθεί, έχουν περάσει από διάφορες διαδρομές και ενώ γνωρίζουμε ότι είναι αντικείμενα που ανήκουν σε εκκλησίες και μοναστήρια, βρίσκονται σε αγορές και ξεπουλούνται. Αγιοπότηρα, σταυροί, εσκάρια, δημόθυρα, πάρα πολλά αντικείμενα. Η διαδικασία επαναπατρισμού, όπως ανέφερε και ο κύριος Καχρημάνης, είναι εξαιρετικά δύσκολη για τον επιπλέον λόγο ότι θα πρέπει οι ρωσικές αρχές να πιστούν ότι πρόκειται για τις κλαπήσεις εικόνες προκειμένου να συνενέσουν στον επαναπατρισμό τους. Όπως εξήγησε στη δική του μαρτυρική κατάθεση κατά τη διάρκεια της δίκης, το στέλεχος της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, αφενός ισχύει διαφορετικό νομικό πλαίσιο σε σχέση με αυτό που ισχύει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου η παραμικρή απόκληση είτε στο μέγεθος είτε σε άλλα χαρακτηριστικά των εικόνων, κάτι βέβαια που αποτελεί συνήθη πρακτική των κυκλωμάτων προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίηση, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση επιστροφής τους. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά με τον επαναπατρισμό δύο ακόμη εικόνων από τις δεκάδες που έχουν κλαπεί από ναούς, από εκκλησίες, μοναστήρια της περιοχής και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έρχεται σε μια χρονική περίοδο όπου έχουμε σε εξέλιξη και την δίκη για αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη συζήτηση στο απόψινό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα, καθώς έχουμε μπει σε προεκλογική τροχιά για τις εσωκομματικές διαδικασίες στις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, στην πόλη των Ιαννίνων για το αξίωμα του Προέδρου της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας είναι 3 υποψήφοι και θα έχουμε την δυνατότητα ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με έναν εξ αυτών, τον κύριο Γιώργο Μανουσαρίδη. Κύριε Μανουσαρίδη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε, πάρα πολύ καιρό. Σίγουρα έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε και η αλήθεια είναι, κύριε Μανουσαρίδη, τα λέγαμε περισσότερο με την άλλη σας, με την επαγγελματική σας ιδιότητα αυτού του γιατρού και με την ενασχόλησή σας που είχατε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της Ανατολής. Να που ήρθε η ώρα λοιπόν να συζητήσουμε πολιτικά πλέον, κύριε Μανουσαρίδη, να ξεκινήσουμε από το γιατί ο Γιώργος Μανουσαρίδης διεκδικεί το αξίωμα του Προέδρου στην τοπική Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να συστηθώ για κάποιους που δεν με γνωρίζουν. Βεβαίως. Λέγομαι Μανουσαρίδης Γιώργος, είμαι από την Ανατολή Ιωαννίνων. Είμαι γιατρός επιμελητής στο Κέντρο Υγείας Δελβινακίου και κάποιες μέρες αποσπασμένος και στο Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων το παλιό το ΙΚΑ. Είμαι παντρεμένος και έχω δύο μικρά παιδιά. Η ενασχόλησή μου, όπως είπατε, είναι πολλά χρόνια πριν. Γιατί θα έλεγε τώρα κάποιος, αυτός από που ήρθε τώρα και να ασχοληθεί με την πολιτική. Εγώ όμως δεν ασχολούμαι τώρα με την πολιτική. Απλά μπορεί να μην είμαι τόσο ενεργά στον τόπο μας με την πολιτική. Θα ήθελα να αναφέρω επιγραμματικά. Παλιό μέλος της ΔΑΠ, ως φοιτητής. Μετέπειτα στην τοπική οργάνωση της Ανατολής ως μέλος. Υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος το 2006 με τον Αλέκο Καχρημάνη, για κάποιους που δεν το γνωρίζουν. Άρα δεν είμαι ουρανοκατέβατος, όπως μπορεί κάποιος να φανταστεί, και γιατί τώρα να ασχοληθώ με την πολιτική. Τώρα απλά έχω περισσότερο χρόνο, έχω θέληση, μου αρέσει η πολιτική,
Πάντοτε ήθελα να ασχοληθώ και πιο ενεργά, αλλά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούσα. Εγώ πάντως το λιθαράκι μου πάντα το έβαζα σε διάφορους φορείς. Και όπως είπατε κι εσείς, επί δεκαετία ήμουνα πρόεδρος στην Σύλλογο Ομοδοτών Ανατολής και στο Σύλλογο Πρόεδρος του Ποντιακού Ελληνισμού. Βέβαια. Και τα ξέρουμε, το γνωρίζετε από εκεί πέρα πιο πολύ εσείς, που όπως επαναφέρατε και πιο πριν. Άρα λοιπόν, κύριε Μανουσαρίδη, τι είναι αυτό που, πέρα από την δυνατότητα ενδεχομένως του περισσότερου χρόνου να ασχοληθείτε, τι είναι αυτό που ενδεχομένως, αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συγκυρία που σας έκανε να πάρετε την απόφαση να διεκδικήσετε αυτή τη στιγμή το αξίωμα του Προέδρου στην ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Ιωαννίνων? Θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Στην αρχή, παρόλο που είμαι στο Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ και αρκετά χρόνια, ήμουν σε ένα τραπέζι με κάτι φίλους. Και κουβεντιάζοντας, πέφτει πρώτος στο τραπέζι: «Βρε Γιώργο, γιατί δεν θες να ασχοληθείς σαν υποψήφιος πρόεδρος της ΝΟΔΕ?» «Βρε παιδιά», λέω, «αφήστε τώρα αυτά, ασχοληθεί κάποιος άλλος που μπορεί». Λέει: «Γιατί, αν δεν μπορείς εσύ, ποιος άλλος μπορεί?» Και έτσι η πρόταση έγινε πρόκληση. Mm-hmm. Και δράτοντας αυτής της ευκαιρίας, πήρα την απόφαση να ασχοληθώ και να κατέβω υποψήφιος πρόεδρος στην παλιά ΝΟΔΕ, που ξέραμε όλοι εμείς, την ΙΝΔΕΠ. Κύριε Μανουσαρίδη, θεωρείτε ότι, γιατί έχουμε και δύο χρόνια διακυβέρνησης ήδη της Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι της χώρας, όπως όλα δείχνουν και όπως διαβεβαιώνουν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη, θα έχουμε και άλλο τόσο χρονικό διάστημα μπροστά μας μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, γιατί αυτό που λένε είναι ότι θα έχουμε ολοκλήρωση της θητείας. Άρα λοιπόν, για τον Γιώργο Μανουσαρίδη και για τον κάθε Γιώργο Μανουσαρίδη που θα αναλάβει τα ηνία της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, είναι αρκετό αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να εγκληματιστείτε και να τρέξετε, αν θέλετε, την επόμενη εκλογική αναμέτρηση όταν έρθει αυτή? Πιστεύω πως ναι. Βέβαια, αυτό είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού πότε θα ανακηρύξει τις εκλογές. Mm-hmm. Κανείς άλλος δεν το γνωρίζει. Οι μεταρρυθμίσεις τρέχουν, έχει πολύ έργο μπροστά του. Βλέπετε ότι πλέον ο Πρωθυπουργός και η Ελλάδα μας δεν είναι το κακό παιδί που ήταν στο παρελθόν. Δεν μας αντιμετωπίζει κανένας πλέον με καχυποψία και σκεπτικισμό. Ίσα-ίσα που μας υπολογίζουν, μας σέβονται πλέον. Και αυτό οφείλεται πάρα πολύ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρό μας και Πρωθυπουργό σημερινό. Πώς κρίνετε το μέχρι σήμερα έργο, κύριε Μανουσαρίδη, γιατί σίγουρα ο ρόλος κάθε στελέχους της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο να εκθιάζει, αν θέλετε, τα καλώς κείμενα. Ο ρόλος των τοπικών οργανώσεων πολλές φορές έχει και έναν εξίσου και ίσως πιο σημαντικό ρόλο. Να εντοπίζει ενδεχομένως τα όποια προβλήματα, να εντοπίζει και τα όποια προβλήματα, αν θέλετε, και σε τοπικό επίπεδο και να γίνεται αυτός ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της κάθε περιοχής με τα κεντρικά του κόμματος και με την κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα έχουν γίνει και παραλήψεις και λάθη. Κανείς δεν θα πει ότι όλα γίνανε τέλεια. Και πολλές φορές στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, πάνω στο χώρο της υγείας που δράτωμαι και ασκώ το επάγγελμά μου, έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις. Ποιος άλλωστε δεν κάνει λάθη και παραλήψεις? Θα ήταν αδιανόητο να πω ότι όλα έχουν γίνει τέλεια. Μα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πει αυτό. Και αυτό που είπα, το συνδετικός κρίκος, τα προβλήματα της κάθε τοπικής οργάνωσης, της νομαρχιακής, των Ιαννίων ας πούμε, θα μπορεί ο πρόεδρος και τα μέλη, συγκεντρώνοντας μια πληθώρα από προβλημάτων, να τα προωθεί προς την κεντρική εξουσία. Αυτός θα είναι και ο ρόλος μας, πιστεύω, έτσι. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα τώρα σαν να είμαστε διακοσμητικές γλάστρες. Πιστεύω ότι ο συντηρητικός κρίκος θα είμαστε εμείς, η διοικούς αρχή, η διοικούς επιτροπή, της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων. Θα πρέπει ο ρόλος του Προέδρου, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Αυτό ερχόμουν να σας ρωτήσω, κύριε Μανουσαρίδη, αν θεωρείτε ότι οι τοπικές οργανώσεις, και δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στην τοπική οργάνωση των Ιωαννίνων, αν γενικότερα οι τοπικές οργανώσεις ενός κόμματος, πόσο δε μάλλον ενός κόμματος που κυβερνά αυτή τη στιγμή την χώρα, θέλουν πέρα από την ανανέωση των προσώπων και του νέου αίματος για να ισχυροποιηθούν, αν θέλετε, αν θέλουν και μία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και στην φιλοσοφία τους.
Έτσι και ένα πιο μεγαλύτερο άνοιγμα ενδεχομένως προς την κοινωνία. Κάτι που στα χρόνια της πανδημίας έχει λείψει, είναι η αλήθεια. Και αυτό αφορά συνολικότερα τα πολιτικά κόμματα, δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αυτή η επαφή με τον κόσμο και το άνοιγμα και στην κοινωνία. Και όχι μόνο η πολιτική. Σε πολλά επίπεδα. Σε πολλά πράγματα υπάρχει αυτή η έλλειψη και επικοινωνίας και ανταπόκρισης πολλών πραγμάτων. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε λίγο υποτιμήσει το θεσμό και του Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής αλλά και των τοπικών οργανώσεων. Παλαιότερα, εγώ θυμάμαι, ήταν πιο ενεργές οι τοπικές οργανώσεις. Άκουγε στον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής και είχε κύρος. Για μένα προσωπικά είναι μεγάλη τιμή να μπορεί ο εκάστοτε Πρόεδρος να συνομιλεί και όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός εδώ πέρα να μπορεί να συνομιλεί και να του εκφράζει κάποιες απόψεις. Εγώ διαβεβαιώ τον κόσμο ότι αν εκλεγώ Πρόεδρος, θα πολλά από αυτά τα πράγματα θα προσπαθήσω, δεν ξέρω αν είσαι ακουστό, αλλά θα προσπαθήσω να τα μεταφέρω και να τα παρουσιάσω και στους τοπικούς βουλευτές, που είναι το πρώτο όργανο, ας πούμε, της κεντρικής εξουσίας, αλλά και μετέπειτα στα όργανα που είναι τα όργανα του κόμματος. Και από εκεί η κεντρική εξουσία. Είστε τρεις υποψήφοι, τρεις νέοι άνθρωποι, τρεις άνθρωποι των οποίων, αν θέλετε, η ενασχόληση με την πολιτική δεν είναι τόσο γνωστή, τουλάχιστον στην κοινωνία. Είναι σημαντικό, θεωρείτε, το να υπάρχει αυτή η ανανέωση στις τοπικές οργανώσεις. Ακριβώς αυτό το φρέσκο, τα νέα μυαλά, το φρέσκο αίμα. Φυσικά και πρέπει να ανανεώνονται τα πρόσωπα. Και να μην κουράζουν και να μην κουράζονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ο κόσμος θέλει να βλέπει νέους ανθρώπους, νέα πρόσωπα, να έχουν όρεξη για δουλειά. Προς Θεού δεν υποτιμώ κανενός το τι έχει γίνει στο παρελθόν από τους Προέδρους. Όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί έχουν βάλει το λιθαράκι τους. Ποτέ δεν θα κατηγορήσω κάποιον ότι αυτό δεν το έκανε σωστά ή το έκανε κακός. Όλοι ασχολήθηκαν για κάποιο λόγο. Ασχολήθηκαν γιατί θέλαν να προσφέρουν. Θέλαν να προσφέρουν για το καλό της παράταξης, θέλαν να προσφέρουν για το καλό του τόπου. Οπότε λοιπόν είστε έτοιμος, θα έλεγε κανείς, κύριε Μανωσαρίδη, να ανταποκριθείτε σε αυτόν τον ρόλο. Σε πρώτη φάση, αυτή την πρόκληση που είναι μπροστά σας της προεκλογικής εκστρατείας και της εκλογικής αναμέτρησης, να μπορέσετε να τη φέρετε εις πέρας με επιτυχία και από εκεί και πέρα έτοιμος έτσι, να προχωρήσετε στις όποιες αλλαγές ώστε να ισχυροποιηθεί η τοπική οργάνωση. Θα προσπαθήσω. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους υποψήφιους μου. Όλοι μαζί μετά τις εκλογές είμαστε ένα, είμαστε μια βροθιά. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ενωτικοί, γιατί και αυτός εγώ πιστεύω θα είναι ο ρόλος μας και προσωπικά εγώ δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσω να ενώσω και όχι να διχάσω ούτε τους ψηφοφόρους της Δημοκρατίας, ούτε γενικά την τοπική κοινωνία. Κάποιος που μας ακούει θα πει ότι είναι εύκολο σε ένα κόμμα που κυβερνά και που, αν θέλετε, εξακολουθεί να διατηρεί ένα ισχυρό ποσοστό 2 χρόνια και πλέον μετά την έναρξη της διακυβέρνησης του, με τις όποιες δυσκολίες, με την κριτική που ασκείται, αν θέλετε, και από την αντιπολίτευση, κύριε Μανουσαρίδη, έχοντας διατηρήσει αυτή τη διαφορά, κυρίως με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγει λοιπόν κανείς ότι είναι εύκολο να υπάρχει ενότητα σε έναν τέτοιον πολιτικό χώρο. Ελπίζω και ευελπιστώ να είναι έτσι. Βέβαια, η στήρα πολιτική δεν βοηθάει κανέναν, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όταν γίνεται καλοπροαίρετη κριτική, είναι καλοδεχούμενη από όλους. Όταν όμως η κριτική γίνεται απλά για να γίνει, τότε εκεί αρχίζει το πράγμα και λίγο δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Μάλιστα. Να σας ζητήσω έτσι ένα σχόλιο με την τελευταία εξέλιξη που υπήρχε σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, την διαγραφή του κυρίου Μπογδάνου. Κύριε Μανωσαρίδη, ποια είναι η προσωπική σας άποψη και σας ρωτώ γιατί έχει ξαναφουντώσει, αν θέλετε, το τελευταίο χρονικό διάστημα όλη αυτή η συζήτηση για την αναβίωση του φασισμού και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν, άσχετα αν δεν επιτυγχάνεται μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή, ότι ο πολιτικός κόσμος θα πρέπει να βρεθεί σύσσωμος, αν θέλετε, απέναντι σε αυτές τις λογικές. Οτιδήποτε ακραίο είναι και φασιστικό και πρέπει να απομακρυνθεί. Οτιδήποτε ακραίο. Τώρα, η διαγραφή του βουλευτή του κυρίου Μπογδάνου δεν θα τη σχολιάσω εγώ. Από τη στιγμή που
έγινε από τον Πρωθυπουργό. Αυτός ξέρει πολύ καλύτερα πώς έπρεπε να πράξει. Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα μέχρι τις εκλογές, σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Κύριε Μανωσαρίδη, ήταν μια ευκαιρία έτσι να κάνετε αυτή την πρώτη γνωριμία με το κοινό, αν θέλετε, να σας γνωρίσουν όσοι δεν σας γνωρίζουν. Έχουμε δρόμο έτσι μπροστά μας. Πώς θα κυλήσει αυτή η προεκλογική περίοδος για εσάς? Παρόλο που το φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγάλος, γιατί δεν σας κρύβω ότι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε άδεια τώρα υγειονομική. Έτσι. Και με τις εφημερίες και με τη δουλειά καθημερινά, είναι δύσκολος. Είναι δύσκολος γιατί πρέπει να πηγαίνεις από τόπο σε τόπο, να ακούς τα προβλήματα του κόσμου, γιατί μην σας κρύβω ότι υπάρχει και μια δυσαρέσκεια στον κόσμο. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια που έξω από πολλούς τώρα μας θυμηθήκατε. Λέω, γιατί τώρα σας θυμηθήκαμε? Λέει, γιατί κάποιες νομαρχιακές, κάποιες τοπικές οργανώσεις δεν πρόλαβαν να καταθέσουν υποψηφιότητα. Γιατί είπαν ότι δεν μας ενημερώσαν. Τώρα, αυτό κάποιος φταίει. Εγώ δεν θα πω ποιος φταίει. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Άρα θεωρείτε θα είναι λίγο δύσκολη αυτή η προσέγγιση σε κάποιες περιπτώσεις? Ναι, ναι. Θα είναι δύσκολη. Μάλιστα. Θα ευελπιστούμε όμως εμείς να γυρίσουμε το κλίμα σαν νέοι άνθρωποι και από τους άλλους δύο συνυποψηφίους μου, να μπορέσουμε να φέρουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο να ψηφίσει, να έρθει στην κάλπη, γιατί όσο περισσότεροι είμαστε, να φανταστείτε ότι πιστεύω ότι είμαστε από τις λίγες νομαρχιακές οργανώσεις που έχουμε τρεις υποψηφίους. Mm-hmm. Σε άλλες υπάρχουν ένας, δύο, σε άλλες οργανώσεις και περισσότεροι, αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Έχετε βρεθεί οι τρεις μαζί, κύριε Μανωσαρίδη, έτσι να δώσετε μία αμοιβαία υπόσχεση ότι αυτή η προεκλογική περίοδος θα κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από όλες τις πλευρές? Όχι, δεν έχουμε βρεθεί. Δεν τους ξέρω ποιοι είναι οι συνυποψήφοι μου. Mm-hmm. Απλά, κύριε Σταύρο, εγώ δεν έχω να χωρίσω με κανένα τίποτα. Σας είπα και πάλι, γίνεται ένας προεκλογικός αγώνας με τιμιότητα εκ μέρους μου. Εγώ σας λέω και πάλι, με παρότριση κάποιων φίλων κατέβηκα. Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου θα δώσω τον αγώνα μου και από εκεί και πέρα όλοι μαζί μετά τις 24 θα είμαστε μια γροθιά, όπως είπα και πριν, να συνεχίσουμε την τοπική οργάνωση που είχαμε, να την αναδείξουμε ακόμα υψηλότερα, να βάλουμε υψηλότερους στόχους, γιατί η Ελλάδα πάει μπροστά, αναγεννιέται η Ελλάδα, βλέπετε κάθε μέρα έχουμε εξελίξεις, έχουμε εξελίξεις τόσο στην κλιματική αλλαγή. Έχει κάνει ο Πρωθυπουργός μια πολύ σημαντική συμφωνία με τη Γαλλία, τόσο σε αμυντικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πολύπλευρων απαιτήσεων και παραγόντων. Πάμε μπροστά. Πρέπει να διορθωθούν πολλά πράγματα ακόμη, δεν σας το κρύβω. Αλλά η Ελλάδα εξελίσσεται, αναγεννιέται και πάμε μπροστά. Και εμείς εδώ πέρα θα είμαστε ο συντηρητικός κρίκος να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, όπως σας είπα και πάλι, τόσο το κόμμα όσο και την κεντρική εξουσία. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκλογική διαδικασία της 24ης Οκτωβρίου και βέβαια θα είμαστε εδώ σίγουρα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Μανωσαρίδου. Να μην ξεχάσουμε το εξής. Όσοι ψηφοφόροι θέλουν, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου πρέπει να ανανεώσουν την κάρτα συνδρομής τους για να έχουν το δικαίωμα ή να εγγραφούν νέα μέλη. Έτσι, για να έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Ακριβώς. Έτσι, η οποία μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει και ψηφιακά. Μπορεί κάποιος να ψηφίσει και ηλεκτρονικά, έτσι. Ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία πάντα πρωτοπορεί. Μάλιστα. Νομίζω ότι έγιναν πολύ τεράστια βήματα σε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Ήταν το καλό της πανδημίας, κύριε Μανωσαρίδη. Έτρεξαν πολύ γρήγορα τα πράγματα σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Νομίζω αυτό ήταν ένα μεγάλο όφελος για τη χώρα. Πράγματα που συζητάγαμε πριν από χρόνια ότι έπρεπε να είχαν γίνει, έτσι τα καταφέραμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Γίνονται βήματα μπροστά. Ευελπιστούμε να γίνουν ακόμα περισσότερα. Να δοθεί μεγαλύτερη ανάσα στον κόσμο, γιατί υπάρχουν διάσπαρτα προβλήματα. Και ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει κάτι θετικό. Εγώ να ζητήσω τη στήριξη των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και όσοι δεν με ξέρουν, θα χαρώ πολύ
να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για πολύ. Για την ευθυνία σας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανουσαρίδη. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστώ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, χωρίς περιορισμούς, ακόμη και στις κόκκινες περιοχές θα μπορούν να κινούνται όλοι οι πολίτες. Το εξής, σύμφωνα με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Υγείας Στάνο Πλεύρη και αφορούν επιπλέον ελευθερίες. Οι κόκκινες περιοχές θα επισημαίνονται στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας με στόχο να ενημερώνονται οι πολίτες ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ξεχνούν να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Επιπλέον ελευθερίες δίνονται με βάση τα νέα μέτρα στους εμβολιασμένους όσον αφορά τους κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης, παρέχοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα σε όσους έχουν πλήρως εμβολιαστεί να διασκεδάσουν όπως έκαναν και προ-κορονοϊού. Σε ό,τι αφορά τους μεικτούς χώρους διασκέδασης, θα ισχύουν όσοι έχουν οι περιορισμοί. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από το ερχόμενο Σάββατο και για 15 ημέρες και θα επαναξιολογηθούν. Πλήρης ελευθερία στους χώρους με εμβολιασμένους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Στάνος Πλεύρης. Τα μέτρα θα ισχύουν για 15 ημέρες και εντός αυτού του διαστήματος θα επανεξεταστούν και θα απλοποιηθούν στο σύνολό τους ώστε να είναι πλήρως κατανοητοί. Η εφαρμογή των νέων μέτρων αναμένεται να ξεκινήσει από το ερχόμενο Σάββατο 9 Οκτωβρίου. Η βασική αλλαγή είναι πως στους χώρους με εμβολιασμένους δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός εκτός από την χρήση μάσκας κατά την είσοδο και την έξοδο από το χώρο. Για το προσωπικό θα υπάρχουν όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται. Στους μεικτούς χώρους θα συνεχίσουν να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, δηλαδή η επίδειξη rapid test από μη εμβολιασμένους, ενώ δεν αλλάζει το ποσοστό χωρητικότητας. Μία πρώτη διαφορά από τα προηγούμενα μέτρα που υπήρχαν είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν σήμερα θα ισχύουν για 15 μέρες. Εντός αυτών των 15 ημερών θα επικαιροποιηθούν, απλοποιηθούν και ομαλοποιηθούν όλοι οι περιορισμοί που υπάρχουν. Στις περιοχές στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης και τα κρούσματα είναι λιγότερα και τα περιστατικά που νοσούν είναι λιγότερα και ακόμα περισσότερα, πολύ λιγότερα είναι τα περιστατικά της βαριάς νόσησης, όπως θα σας πει και αναλυτικά η αναπληρώτρια υπουργός η κυρία Γκάγκα. Συνεπώς το μήνυμα θα πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Γι' αυτόν τον λόγο ο ΕΟΔΗ κινείται μαζί με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και το Υπουργείο, προκειμένου να πάμε στις περιοχές που έχουν την λιγότερη εμβολιαστική κάλυψη, προκειμένου να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης, παρέχεται ουσιαστικά η δυνατότητα σε όσους έχουν πλήρως εμβολιαστεί να διασκεδάσουν όπως έκαναν και προ-κορονοϊού. Και αυτό γιατί στο εξής θα επιτρέπονται στα εστιατόρια, τα μπαρ κτλ. Να έχουν μουσική, ενώ οι θαμώνες θα μπορούν να είναι και όρθιοι. Θα υπάρχει πλήρης ελευθερία στην κατεύθυνση των χώρων όπου βρίσκονται μόνο εμβολιασμένοι. Ξεκινάμε ήδη από τώρα αναφορικώς με την εστίαση. Στην εστίαση όπου έχουμε πλήρως εμβολιασμένους άτομα, δηλαδή στους αμυγούς χώρους για εμβολιασμένους, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Θα μπορεί να υπάρχει κανονικά η διασκέδαση και η εστίαση. Θα τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας ως προς την αντισηψία, ενώ για το προσωπικό το οποίο εργάζεται θα υπάρχουν όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται, δηλαδή και η χρήση μάσκας και η ατομική προστασία. Στους χώρους λοιπόν διασκέδασης υπάρχει πλέον πλήρης ελευθερία σε όσους είναι εμβολιασμένοι και οι χώροι είναι αμυγώς εμβολιασμένοι, κλειστοί χώροι. Αντιστοίχως στους ανοιχτούς χώρους, όσοι επιλέξουν να είναι μόνο για εμβολιασμένους, θα ισχύουν τα αυτά μέτρα, δηλαδή θα έχουμε πλήρη λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ αυστηρό το πλαίσιο σε όσα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν άτομα εντός αυτών των χώρων τα οποία είτε δεν είναι εμβολιασμένα είτε δεν έχουν επιστοποιητικό νόσησης. Για τους άλλους χώρους που είναι μεικτούς στη διασκέδαση ισχύουν οι περιορισμοί όσοι έχουν, διότι σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε τους εμβολιασμένους αλλά να προστατεύσουμε και τους ανεμβολιαστούς οι οποίοι κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Άρα οι περιορισμοί στους μεικτούς χώρους ισχύουν όσοι έχουν. Όλοι οι άλλοι χώροι που είναι μόνο για εμβολιασμένους, στην παρούσα φάση θα έχουν τους περιορισμούς της χρήσης μάσκας και των μετρικών στοιχείων όπως εκάστοτε έχουν ανακοινωθεί, καθώς όλα αυτά θα επαναξιολογηθούν στην απλοποίηση και ομαδοποίηση των μέτρων. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ακόμη το τέλος του lockdown, ακόμη και των τοπικών. Αυτό σημαίνει ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας από τη μία τη νύχτα στις κόκκινες περιοχές δεν θα ισχύει πλέον, ενώ δεν θα ισχύει και η απαγόρευση της μουσικής. Από εδώ και στο εξής, οι κόκκινες περιοχές θα έχουν τα χαρακτηριστικά
σχετικά της ενημέρωσης της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας και δεν θα επισύρουν επιπλέον μέτρα από αυτά που θα ισχύουν σε όλη την επικράτεια. Εάν και εφόσον οποτεδήποτε χρειαστεί να έχουμε επιπλέον μέτρα, τότε θα ζητήσουμε την εισήγηση από την Επιτροπή. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε να ξέρουμε την επιδημιολογική κατάσταση της κάθε περιοχής, όχι για να έχουμε επιπλέον μέτρα, αλλά ο κάθε πολίτης να γνωρίζει πώς είναι η κατάσταση και αντίστοιχα η πολιτεία και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους ελέγχους μέσω των τεστ, αλλά και με την καλύτερη δυνατή προστασία ως προς την τήρηση των μέτρων, να βρίσκεται σε μια επαγρύπνηση. Οι κόκκινες περιοχές που θα ανακοινώνονται από εδώ και στο εξής δεν θα επισύρουν διαφορετική αντιμετώπιση ως προς τη λήψη των μέτρων. Δεν υπάρχει πια το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες, ούτε το μέτρο το ότι δεν θα μπορεί η ψυχαγωγία, η εστίαση να μην έχει μουσική. Όλα αυτά θα λειτουργούν κανονικά. Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν και τα οποία παρουσίασε η αναπληρώτερη Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, όπου υπάρχει υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, τόσο λιγότερες είναι και οι ανάγκες νοσηλείας. Ωστόσο, το σύστημα πιέζεται πάρα πολύ στην Βόρεια Ελλάδα, όπου από τους 255 που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, μόλις 2 είναι εμβολιασμένοι, ενώ χάνουν την ζωή τους ακόμη και νέοι άνθρωποι. Ο εμβολιασμός προλαμβάνει τη σοβαρή νόσηση, καθώς η πιθανότητά της μειώνεται 20 φορές, όπως αναφέρει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Θέλω να προτρέψω όλους τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Δηλαδή, τα στοιχεία είναι ότι όπου, όπως ανέφερε ήδη ο Υπουργός, όπου υπάρχει ψηλή εμβολιαστική κάλυψη, έχουμε λίγες νοσηλείες, πολύ λίγη ανάγκη για μονάδα. Να σας δώσω στοιχεία από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Τέταρτη ΥΠΕ, που είναι στο κόκκινο, που έχει πολλά στοιχεία. Έχουμε αυτή τη στιγμή 225 νοσηλευόμενους και 55 άτομα σε μονάδα. Από τα 55 άτομα σε μονάδα, τα 2 είναι εμβολιασμένα. Όλοι οι άλλοι είναι ανεμβολίαστοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να το καταλάβουμε. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τον εμβολιασμό σε κανέναν, αλλά θέλουμε πραγματικά να ζητήσουμε από όλους να εμβολιαστούν. Είναι ασφαλές, δεν έχει παρενέργειες. Η νόσος είναι σοβαρή, οδηγεί σε θάνατο συχνά. Χάσαμε νεαρό παιδί τώρα στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιους θανάτους. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να τους προλάβουμε με εμβολιασμό. Δεν είναι ότι ο εμβολιασμός θα καλύψει 100% όλους τους ανθρώπους και δεν θα αρρωστήσει κανένα, αλλά σίγουρα η πιθανότητα να κάνει σοβαρή νόσο είναι 20 φορές χαμηλότερη, είναι πολύ λιγότερη η θάνατη, είναι πολύ λιγότερη η ταλαιπωρία. Πραγματικά έχει πιεστεί και το σύστημα υγείας πάρα πολύ, κοντά 2 χρόνια τώρα, και υπάρχει μια πίεση που είναι έντονη στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ήθελα από όλους μας να ζητήσω να προστατεύσουμε και το σύστημα υγείας, δηλαδή να είμαστε προσεκτικοί. Είναι πολύ δύσκολο και για όλους τους υγειονομικούς να αντιμετωπίζουν αυτά τα περιστατικά που βαραίνουν και μαζεύονται πάρα πολλά, όπως έγινε πέρυσι στη Θεσσαλονίκη. Άρα, εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να είναι πάντα κόσμος στα νοσοκομεία και να υπάρχει προσωπικό. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε αυτά τα πάρα πολλά κρούσματα που είχαμε πέρυσι. Από την πλευρά του, ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοκλής Ζαούτης, τόνισε πως προτεραιότητα του ΕΟΔΗ στο εξής θα είναι η ενίσχυση των εμβολιασμών. Προτεραιότητα του ΕΟΔΗ τον επόμενο καιρό θα είναι η διαχείριση και υποστήριξη της δημόσιας υγείας στην περίοδο της πανδημίας. Μέσα σε αυτό θα εστιάσουμε στην ενίσχυση της κουλτούρας εμβολιασμού. Όπως ακούσατε και από τον Υπουργό και την αναπληρώτρια Υπουργό, είναι το βασικό όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή απέναντι στον κορονοϊό. Πέρα από τον COVID, θα εστιάσουμε στον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής, η ψηφοποίηση των υπηρεσιών του ΕΟΔΗ, η έμφαση στην πρόληψη, η συνεργασία και ο διάλογος με όλους τους μπλεκόμενους φορείς είναι βασικός και θα είναι βασικός πυλώνας της πολιτικής του ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Νέα πρόσωπα λοιπόν σε ό,τι αφορά τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, νέος πρόεδρος, νέα πρόσωπα βέβαια και στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτή τη φάση της πανδημίας. Να πούμε σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική κατάσταση της περιοχής, για να πάμε στην επόμενη συζήτησή μας με την αναπληρώτρια καθηγήτρια και διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας, ότι σήμερα έχουμε 36 νέα κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων, 3 στην Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας, 2 στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας και 1 στην Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας. Να πούμε ότι υπάρχει έτσι μια
ανησυχία σε ό,τι αφορά τα rapid test που έγιναν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, όπως ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ, καθώς σε ένα ποσοστό 12,31% έχουν βρεθεί θετικά rapid test στην περιοχή του Αυγού. Από τα 65 ουσιαστικά δείγματα που ελήφθησαν, 8 ήταν θετικά, αφορά 4 άντρες, 4 γυναίκες με ενδιάμεση ηλικία τα 54 έτη. Ενώ αντίστοιχα στο κέντρο της πόλης των Ιαννίνων, εκεί που βρίσκονται οι μονάδες του ΕΟΔΗ, οι δύο έξω από την περιφέρεια, στην μία είχαμε 139 δείγματα, εκ των οποίων δύο θετικά, δύο άνδρες διάμεσης ηλικίας 39 έτη, και στο δεύτερο είχαμε 386 rapid test, 5 θετικά, δηλαδή ποσοστό 1,3%, 2 άνδρες, 3 γυναίκες με ενδιάμεση ηλικία τα 21 έτη. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά με την βοήθεια της κυρία Τζάνη. Κυρία Τζάνη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για ακόμη φορά. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα στοιχεία έτσι που έδωσα με βάση την επιδημιολογική εικόνα της περιοχής. Ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που λέτε εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι έχουμε μία σταθεροποίηση, αλλά μία σταθεροποίηση στα υψηλά. Έτσι, δηλαδή, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακο που έχουμε και μικρότερο αριθμό τεστ να διεξάγονται, τις υπόλοιπες ημέρες είμαστε πάνω από τα 20-25-30. Ακριβώς. Νομίζω, κυρία Σταύρου, ότι τα νούμερα δεν θα πρέπει να τα συγκρίνουμε με τα προηγούμενα επιδημικά κύματα. Η σύγκριση θα πρέπει να γίνεται εντός του ίδιου, της ίδιας επιδημικής έξαρσης. Mm-hmm. Και αυτό γιατί πραγματικά οι αριθμοί αυτοί που καταγράφουμε αποτελούν για μας τη νέα πραγματικότητα. Το στοίχημα, λοιπόν, είναι να διατηρήσουμε αυτούς τους αριθμούς, να μην έχουμε οξύες εξάρσεις. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι έχουμε περιοχές γύρω από τον αστικό ιστό, στις οποίες έχουμε σειροές, σημαντικές σειροές, οι οποίες επηρεάζουν και μεγαλύτερες σε ηλικία ανθρώπους, και πραγματικά χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά την έμφαση που έδωσε ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΗ στις στοχευμένες δράσεις στην κοινότητα. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα νόσημα που βγαίνει από την οξία του φάση όσον αφορά τον πληθυσμό, περνάει σε μία υποξία φάση, σε μία φάση χρονιότητας, θα έλεγε κανείς, και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με δομικές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν θα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Η περιοχή μας επίσης χαρακτηρίζεται από διασπορά σε νέους ανθρώπους. Αυτό φαίνεται από τα κρούσματα που έχουμε σε μαθητές. Βλέπουμε δηλαδή ότι σε οικογένειες έχουμε δραστηριότητα του ιού και διασπορά, και ότι πραγματικά το σχολείο, και αυτό είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πληροφορία, εκτός από τη θωρακίζει τη λειτουργία του με τους συνεχείς ελέγχους, θωρακίζει και τη διασπορά στην κοινότητα, κυρία Σταύρου. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι οικογένειές τους λειτουργούν ως πυρήνες προστασίας της ίδιας της κοινότητας, της ίδιας της γειτονιάς στην οποία πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Mm-hmm. Σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ένα κομβικό χρονικό διάστημα, κυρία Τζάνη, γιατί έχουμε εδώ και λίγες ημέρες, και επειδή μιλάμε για διασπορά σε νέους ανθρώπους, έχουμε και την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Σίγουρα σε κάποιες σχολές, όπως είναι οι σχολές της ιατρικής, τα ποσοστά εμβολιασμού είναι αρκετά υψηλά, δεν είναι όμως εξίσου υψηλά σε άλλες σχολές των πανεπιστημίων όλης της χώρας, όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Έχει υπάρξει και ένα αίτημα για να έχουμε εμβολιαστικό κέντρο εντός των Πανεπιστημίου πόλεων. Ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Εδώ υπάρχει μία συμφωνία, αν θέλετε, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ώστε μία γραμμή να αφορά τους φοιτητές. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα που αποκομίζετε κι εσείς καθημερινά μέσα από το Πανεπιστήμιο ως προς την πρόθεση των παιδιών τελικά που δεν έχουν εμβολιαστεί να κάνουν αυτό το βήμα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν, η παρουσία του εμβολιαστικού κέντρου, είτε αυτό είναι κινητή μονάδα, είτε είναι σταθερό, είτε είναι συνδεδεμένο εμβολιαστικό κέντρο στο νοσοκομείο με το Πανεπιστήμιο, είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, και αναμένουμε το Υπουργείο να επισπεύσει εκείνες τις δράσεις, τις οποίες, τις ενέργειες που θα ορίσουν τη θεσμοθέτηση αυτού του κέντρου. Είναι ένα βασικό πράγμα. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, και σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, κυρία Σταύρου,
παρακαλούμε όλους τους συντονιστές COVID από όλα τα τμήματα που δουλεύουμε μαζί εντατικά 1,5 χρόνο τώρα και βλέπουμε ότι οι πρώτες αντιδράσεις και οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές. Οι νεαροί συνάδελφοι, οι φοιτητές μας προσέρχονται με πολύ μεγάλη χαρά στο Πανεπιστήμιο, αναζητούν να δουν το Ίδρυμα, αναζητούν να βρουν τις τάξεις τους ξανά, αναζητούν προφανώς να βρουν την παρέα τους, και όταν στα παιδιά είναι σαφές το πλαίσιο, όταν στους νεαρούς αυτούς ενήλικες είναι σαφές το πλαίσιο, τότε φαίνεται ότι υπάρχει όχι μόνο συνεργασία, αλλά υπάρχει και προθυμία να βοηθήσουν στο να διατηρηθεί αυτή η λειτουργία. Άρα λοιπόν η αρχή έχει καλά στοιχεία, έχει πολύ σημαντικές, μια θετική προαίρεση από όλους. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρξει υποστήριξη πέρα από τον κόπο που θα καταβληθεί από όλο το προσωπικό και τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, προσωπικό και φοιτητές, θα πρέπει να υπάρχει πολλαπλώς υποστήριξη. Δηλαδή θα πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες εκείνες του προσωπικού που θα βοηθήσει, της πλατφόρμας την οποία δεν έχουμε ακόμα σε ενέργεια και έχουμε ξεκινήσει αυτή τη στιγμή με αμφιθέατρα τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό φοιτητών. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί για την πόλη μας το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η διαχείριση αυτού του νεαρού πια πληθυσμού. Δηλαδή έχουμε σταθεροποιηθεί στα ψηλά με τα δεδομένα που είχαμε. Τώρα θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την υψηλή διασπορά για τα προηγούμενα, για την προηγούμενη κύματα, αλλά φαίνεται να είναι η διασπορά που μας ταιριάζει, να το πω έτσι, που μάλλον ταιριάζει στο προφίλ της πόλης, έχοντας, λαμβάνοντας υπόψη και την ακαδημαϊκή και φοιτητική δραστηριότητα. Αυτό είναι ένα στοίχημα συλλογικό. Είδαμε κάποιες ασάφειες σήμερα τι είναι πια η μεικτή χώρη, τι είναι η κλειστή χώρη και ούτω καθεξής. Αυτό θα πρέπει να ώστε όλη η κοινότητα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και με τους φοιτητές να μπορέσουμε πραγματικά να διασφαλίσουμε πρώτα και κύρια την υγεία των φοιτητών μας, την υγεία του προσωπικού του Πανεπιστήμιου και την υγεία της πόλης. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, κυρία Σταύρου. Δεν λειτουργούμε πια με το χαρακτήρα του κατεπήγοντος που λειτουργούσαμε κάποιους μήνες πριν. Τώρα πρέπει να βρούμε ένα ρυθμό, μια οργάνωση, μια διαχειριστική επάρκεια η οποία θα διασφαλίσει και την λειτουργία του Ιδρύματος όσον αφορά την εκπαιδευτική λειτουργία, τη διαζώση που τη θέλουμε τόσο πολύ. Κυρία Τζάνη, πέρα από το κομμάτι του εμβολιαστικού κέντρου ενδεχομένως μέσα στην Πανεπιστημίου Πολύ, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να υπήρχε σε μία μόνιμη βάση παρουσία και κλιμακίων του ΕΟΔΗ, έτσι ώστε να είναι πιο εντατικός, αν θέλετε, ο έλεγχος των φοιτητών? Και σας ρωτώ γιατί αυτή τη στιγμή οι φοιτητές καλούνται να διεξάγουν rapid test για να προσέλθουν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί εντός των αμφιθεάτρων, με ένα κόστος όμως, κόστος το οποίο δεν μπορούν όλοι ενδεχομένως να σηκώσουν. Ναι. Καταρχήν το Πανεπιστήμιο παρέχει κάθε εβδομάδα σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες και με τη βοήθεια των συναδέλφων που πραγματικά μας έχουν βοηθήσει όλους αυτούς τους μήνες τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη του να ελεγχθούν. Ο έλεγχος αυτός όσον αφορά τη διασπορά είναι ενεργός, δηλαδή και ο φοιτητής ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί μπορεί να προσέλθει να κάνει το rapid test, δεν μπορεί όμως να προσκομίσει το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου. Άρα λοιπόν, όποιοι από τους φοιτητές μας και από τα μέλη της κοινότητας θέλουν οι ίδιοι να κάνουν, πέρα από τους εμβολιασμένους και τους νοσήσαντες, να κάνουν τον έλεγχο αυτό, μπορούν να προσέλθουν και να τον κάνουν. Και η σύσταση είναι ισχυρή ως προς αυτό. Το ζήτημα αυτό που αναφέρατε, το οποίο είναι του κόστους αυτού του αντιτίμου που έχει ο έλεγχος για τους φοιτητές που δεν είναι εμβολιασμένοι, είναι μια σταθερή του κράτους. Είναι μια σταθερή παράμετρος που την ορίζει η πολιτεία, κυρία Σταύρου. Αυτό λοιπόν και δεν είναι η μόνη παράμετρος που δυσκολεύει τους ανεμβολίες στους φοιτητές μας, εκτός από την επισφάλεια στην οποία περιέρχονται. Δηλαδή ανήκουν στο μισό εκείνο του πληθυσμού, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι προστατευμένο. Αυτό πρέπει να είναι μια σημαντική παραδοχή για τον κάθε φοιτητή μας. Λοιπόν, δημιουργεί και προβλήματα για την παρακολούθησή τους. Δηλαδή, ο φοιτητής ο οποίος είναι εμβολιασμένος και θα έρθει σε επαφή με ένα κρούσμα, δεν θα διακόψει την εκπαιδευτική του δραστηριότητα, κυρία Σταύρου. Οι φοιτητές μας που είναι ανεμβολίαστοι θα χρειαστεί να μπουν σε απομόνωση, είτε ακαδημαϊκή, είτε απομόνωση καραντίνα, επίσημη καραντίνα, ανάλογα με το επίπεδο της επαφής. Άρα υπάρχουν δυσκολίες. Όμως αυτές οι δυσκολίες
δεν συγκρίνονται, είναι μικρά, είναι ίσονος σημασίας λεπτομέρειες με την ουσία του εμβολιασμού που είναι η προστασία. Και το λέω αυτό γιατί ξέρουμε πια ότι στους νεαρούς ενήλικες, σε αυτή την ηλικιακή πια ομάδα, από τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δόσεις που έχουν αθρηστεί, στην ουσία γνωρίζουμε ότι είναι μια ασφαλής παρέμβαση. Άρα λοιπόν ο σκοπός δεν είναι μόνο να διευκολύνουμε τα rapid test ή τον έλεγχο, τον οποίο τον θέλουμε. Είναι ο σκοπός είναι να πείσουμε τους φοιτητές μας να εμβολιαστούν. Γιατί δεν είναι άτρωτοι και το είδαμε σήμερα κυρία Τζάνη. Είδαμε να χάνεται ένας νέος άνθρωπος 20 χρονών ο οποίος δεν είχε εμβολιαστεί αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίες χάνονται και οι απώλειες. Κάθε απώλεια είναι πολύ σημαντική, κυρία Σταύρου. Αλλά όμως πραγματικά είναι κρίμα να υπάρχει μία τραγική έκβαση ενώ θα μπορούσε να υπάρχει μία άλλη εικόνα είτε της νοσηρότητας είτε της εξέλιξης αυτών των ανθρώπων. Είναι ένα στοίχημα, είναι ένα δώρο που οι φοιτητές μας το οφείλουν στον εαυτό τους, κυρία Σταύρου, μετά από 2 χρόνια υπομονής και αποχής. Πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουν αυτό το δώρο για τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Κυρία Τζάνη, επειδή είπατε νωρίτερα σε ό,τι αφορά την περιοχή μας ότι υπάρχουν, φαίνεται να έχουμε κάποιες ηρωές γύρω από τον ιστό της πόλης, από τον αστικό ιστό της πόλης. Επειδή είναι σήμερα και η κυρία Γκάγκα αλλά και ο Υπουργός είπαν ότι βλέπουμε να έχουμε έξαρση κρουσμάτων σε περιοχές που έχουν πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Αυτό μπορεί να αποδοθεί και στην περιοχή μας. Δηλαδή, έχετε την εκτιμάτε, γιατί σαφή εικόνα δεν μπορούμε να έχουμε. Εκτιμάτε όμως ότι αυτές οι ηρωές προέρχονται, είναι σε περιοχές που ίσως έχουμε και εκεί αρκετά χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και στις ηλικιακές ομάδες που θα έπρεπε να ήταν εμβολιασμένες. Δεν γνωρίζω τα στοιχεία των περιοχών αυτών με ακρίβεια ώστε να μπορώ. Έχουμε μόνο εμπειρικές αποτιμήσεις. Mm-hmm. Σίγουρα σε κάθε περιοχή μπορεί να υπάρχουν πυρήνες χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης. Δηλαδή μπορεί να μην είναι ένα χωριό, μπορεί να είναι μια γειτονιά. Μπορεί να είναι μια ολόκληρη, μια εκτεταμένη οικογένεια. Άρα λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι και εδώ πια μπαίνει κανείς στο κομμάτι της έρευνας και της αποτίμησης, είναι ότι πια αφού δεν λειτουργούμε με τη διαδικασία του υπερεπήγοντος, έχουμε την πολυτέλεια να στοχεύσουμε και να σχεδιάσουμε παρεμβάσεις. Θα πρέπει λοιπόν στην περιοχή μας να χορηγηθούν τα δεδομένα, όπως και σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, και να ξέρουμε έγκαιρα ποιες είναι εκείνες οι περιοχές που χρειάζονται βοήθεια και να παρέμβουμε, κυρία Σταύρου. Αυτό θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το Πανεπιστήμιο είναι εδώ για να παρέχει αυτή τη βοήθεια. Μπορεί να το κάνει. Το έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν για άλλα νοσήματα. Άρα λοιπόν αυτή η έξοδος στην κοινότητα είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη στιγμή που θα ελευθερωθούν κεντρικά τα δεδομένα της εμβολιαστικής κάλυψης, το οποίο είναι κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό και το θέλουμε. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, εκτιμάτε ότι ρισκάρουμε σε κάποιες περιπτώσεις? Νομίζω ότι ρισκάρουμε έχοντας στην τσέπη μας τη δυνατότητα ή το ιστορικό του εμβολιασμού μας. Υπό αυτή την έννοια μπορούμε να πάρουμε αυτό το ρίσκο. Και νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε σε μια πραγματικότητα στην οποία θα υπάρχει ελευθερία των κινήσεων στο επίπεδο του κοινωνικού συνόλου. Άρα λοιπόν έχουμε μέτρα τα οποία φαίνονται να ανοίγουν αρκετά τη δυνατότητα κανείς και ευνοούν υπερσυρωές, γιατί θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος σε αυτά τα περιβάλλοντα. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι θα έχουμε υπερσυρωές. Όμως είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να μπορούμε σιγά σιγά, γιατί υπάρχει και σαν αίτημα κοινωνικό πια, όχι επιστημονικό, κυρία Σταύρου. Υπάρχει δηλαδή, εμείς το βλέπουμε και από τους φοιτητές μας και με το διακύβευμα της διαζώσης διδασκαλίας. Όταν έχεις 70% εμβολιαστική κάλυψη, το 70% έχει διεκδικήσει το δικαίωμα να είναι στο Πανεπιστήμιο, κυρία Σταύρου. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμφωνήσει, έχουν συνεργαστεί με τα μέτρα της πρόληψης, έχουν δικαίωμα μιας άλλης ελευθερίας ακόμη και στη διασκέδασή τους. Νομίζω πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές ως προς αυτό. Μάλιστα. Θεωρείτε, επειδή υπόθηκε σήμερα από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα στοχευμένες παρεμβάσεις στις περιοχές όπου υπάρχει χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Αργήσαμε, εκτιμάτε ως προς αυτό? Ναι.
Σίγουρα έχουμε αργήσει. Ποτέ δεν είναι αργά όμως, κυρία Σταύρου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι αυτό που λένε τα βιβλία. Δεν το λέω εγώ, δεν το λένε οι άλλοι συνάδελφοι. Αυτό έπρεπε να γίνει από τη μέρα 1. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν λοιποί σπόροι, εφεδρείες, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε εκτρέψει πόρους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα όλης της επιστημονικής κοινότητας. Καταλαβαίνω ότι διαχειριστικά μπορεί να ήταν δύσκολο, αλλά σίγουρα έχουμε αργήσει στις στοχευμένες παρεμβάσεις στην κοινότητα. Γιατί δεν είναι εύκολο, φαντάζομαι, να πιστεί τη δεδομένη χρονική στιγμή κάποιος που δεν έχει πιστεί όλους αυτούς τους μήνες να το πράξει τώρα, έτσι. Ακριβώς. Νομίζω τώρα το στοίχημα είναι άνθρωπο στον άνθρωπο, συμπολίτη σε συμπολίτη. Οι αριθμοί δεν θα αυξηθούν εντυπωσιακά όπως είχαμε τις πρώτες μέρες. Τώρα το στοίχημα βρίσκεται σε κάθε οικογένεια, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε επαγγελματικό χώρο. Μάλιστα. Ένα τελευταίο σχόλιο, επειδή είχαμε χθες και για τα λίμματα. Έχουμε μία οριακή μείωση σε ό,τι αφορά το οικό φορτίο στα λίμματα, κυρία Τζάνη. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο με βάση και την εικόνα της απορίας της πανδημίας. Έχουμε αυτή τη σταθεροποίηση που μας επιτρέπει να ταλαντευόμαστε γύρω από τον μέσο όρο των ημερών. Οπότε αυτές οι μικρές μειώσεις και οι μικρές αυξήσεις δεν είναι αξιολογήσιμες με την έννοια μια επικείμενης μεγάλης ηρωής. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίζουμε να θωρακίζουμε τις μονάδες, τις δομές υψηλού κινδύνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν οι επαναληπτικές δόσεις στα γυροκομεία, σε εκείνους που έχουμε χρονίως πάσχοντες, να συνεχιστεί η προσπάθεια εμβολιαστικής κάλυψης στις δομές φιλοξενίας των προσφύγων. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνέχιση της θωράκισης του νοσοκομείου από τη διασπορά των δύο νοσοκομείων μας και όλων των δομών υγείας. Άρα λοιπόν, αυτά που κατακτήσαμε με πάρα πολύ κόπο χρειάζεται συνεχόμενη προσπάθεια για να τα διατηρήσουμε. Συνεχίζεται η περιβαλλοντική επιτήρηση, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και παράλληλα χρειάζεται, συμπορευόμαστε κι εμείς και συνεισφέρουμε όσο μπορούμε καλύτερα στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και θα μείνουμε στο ζήτημα της πανδημίας, καθώς με τα κρούσματα στην περιοχή μας να παρουσιάζουν εικόνα σταθεροποίησης, αλλά στα υψηλά επίπεδα παραμένει χαμηλός ο αριθμός των εμβολιασμένων πολιτών. Στην ανάγκη αύξηση του εμβολιασμού, ώστε να θωρακιστεί η περιοχή έναντι της πανδημίας, αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, υπογραμμίζοντας ότι ο εμβολιασμός είναι το μοναδικό όπλο για να επανέλθουμε στην ομαλότητα. Σε παράτρονση των πολιτών να προσέλθουν ώστε να εμβολιαστούν και έτσι να θωρακιστεί η περιοχή έναντι της πανδημίας, προχώρησε για μία ακόμη φορά ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Στην περιοχή μας, η πορεία της πανδημίας μπορεί να παρουσιάζει μία σταθεροποίηση σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των κρουσμάτων, ωστόσο οι αριθμοί είναι σε υψηλά επίπεδα. Όπως ανέφερε ο κύριος Ελισάφ, καταγράφονται αρκετά κρούσματα σε ημερήσια βάση, χωρίς ακόμη να έχουμε εισέλθει στον χειμώνα και στους κλειστούς χώρους, κάτι που μπορεί να φέρει περαιτέρω αύξηση. Το ελπιδοφόρο από την άλλη είναι πως η κατάσταση στα σχολεία εξελίσσεται ομαλά. Εξίσου ομαλά φαίνεται να κυλάει η διαδικασία σε ό,τι αφορά και το πανεπιστήμιο λόγω του μεγάλου αριθμού εμβολιασμένων. Είμαστε σε μια σταθερή κατάσταση, αλλά να επισημάνουμε ότι υπάρχουν αρκετά κρούσματα και στο Δήμο Ιωαννιτών. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν καταγραφεί 200 κρούσματα στο Δήμο Ιωαννιτών, που είναι ένα σχετικά σημαντικό νούμερο, δηλαδή σημαίνει 30 περίπου μέσο όρο κρούσματα την ημέρα και δεν έχει έρθει ο χειμώνας, δεν έχουμε περάσει στους εσωτερικούς χώρους που αποτελεί ένα επίσης δυνητικό κίνδυνο να αυξηθούν τα κρούσματα. Η λειτουργία των σχολείων εξελίσσεται πολύ ομαλά, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, συμπληρώσαμε ήδη κοντεύουμε ένα μήνα, οπότε αυτό είναι ελπιδοφόρο, όπως επίσης ιδιαίτερα ελπιδοφόρο είναι η έναρξη των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιό μας. Από αυτή τη θέση να καλωσορίσω τους φοιτητές του Πανεπιστημίου που ύστερα από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκονται ξανά στην πόλη μας και ξεκινάνε τη διαδικασία των σπουδών τους. Και έχουμε πάντα επισημάνει ότι τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή διδασκαλία, τη συμμετοχή στα εργαστήρια, στην εκπαίδευση σε οποιαδήποτε βαθμίδα και αυτό πολύ περισσότερο ισχύει και στο Πανεπιστήμιο. Το ότι το δικό μας Πανεπιστήμιο πήρε την ορθή για την άποψή μου απόφαση των διαζώσεις μαθημάτων και ότι έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμένων φοιτητών και
της πανεπιστημιακής κοινότητας αποτελεί μια εγγύηση ότι θα εξελιχθεί ομαλά και η φετινή χρονιά στο Πανεπιστήμιο μας. Αυτό ωστόσο που επέστησε την προσοχή ο Δήμαρχος Ιωαννίνων είναι στο θέμα του εμβολιασμού, εκεί όπου τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα χαμηλά και η καθημερινή προσέλευση για την πρώτη δόση είναι απελπιστικά μικρή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Και τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμένων στην χώρα μας είναι αυτά που δυστυχώς οδηγούν στο να καταγράφονται σε ημερήσια βάση δεκάδες θάνατοι. Σχετικά χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Βλέπουμε ότι αν δείτε τα στοιχεία του εμβολιασμού, οι νέοι εμβολιασμοί στην πατρίδα μας κάθε μέρα είναι περίπου 6-7 χιλιάδες, απελπιστικά μικρό νούμερο, και αυτό πρέπει να επισημανθεί, ενώ βλέπετε ραγδαία αύξηση της αναμνηστικής δόσης, 40-50 χιλιάδες λοιπόν την ημέρα. Μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας και μεγάλων ηλικιών, που σημαίνει ότι έχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο, να διασωληνωθούν και να χαθούν, σημαίνει ότι όλοι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας να πείσουμε δύσπιστους ακόμα συμπολίτες μας που διατηρούν ακόμη φόβους, αμφιβολίες, ότι ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και προφανώς σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια εφησυχασμού. Αν θέλουμε να επανέλθουμε στην ομαλότητα, αν θέλουμε να κερδίσουμε ξανά τη ζωή μας, όπως στο παρελθόν, το μοναδικό όπλο θα αποτελέσει ο εμβολιασμός, και σε αυτό το σημείο οφείλω και εγώ να, και με τη δική μου ιδιότητα και ως γιατρού, να προσπαθήσω να πω στους συμπολίτες μου και ειδικά σε αυτούς των μεγάλων ηλικιών ότι πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν, όπως το κάνουν με το αντιγρυπικό εμβόλιο, γιατί έτσι πρέπει να θωρακιστούμε, να διατηρήσουμε ένα υγειονομικό πλεονέκτημα που θα μας οδηγήσει στην ομαλότητα αλλά και στην οικονομική ανάκαμψη, που είναι και ένα άλλο ζητούμενο πέρα από την υγειονομική ανάκαμψη αυτής της πόλης. Η έγκριση του ισολογισμού του Δήμου και τα αποτελέσματα χρήσης του 2020 αποτελέσε το μοναδικό θέμα στην ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων το απόγευμα της Τρίτης. Η βασική εισήγηση έγινε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Φώτη Βάβα. Όπως τόνισε, ο ισολογισμός αποτυπώνει την θετική εικόνα για το Δήμο, ενώ υπογράμμισε πως τα μέτρα που ελήφθησαν για την πανδημία στέρισαν έσοδα. Από την άλλη, βέβαια, διπλασιασμός υπάρχει σε ό,τι αφορά το πλεώνασμα. Αγκάθι παραμένουν οι οφειλές προς τον Δήμο Ιωαννιτών, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η εξεύρεση λύσης για τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ Δήμου και ΔΕΙΑΗ. Η στέρηση εσόδων στον Δήμο Ιωαννιτών εξαιτίας της πανδημίας αποτυπώνεται στον ισολογισμό του Δήμου και τα αποτελέσματα χρήσης του 2020. Με τα γενικότερα στοιχεία, ωστόσο, του ισολογισμού να αποτυπώνουν την πολύ θετική εικόνα για τον Δήμο Ιωαννιτών. Αυτό τόνισε κατά την εισήγηση του θέματος στην ειδική συνεδρίαση για την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του περασμένου έτους ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Φώτης Βάβας. Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης του 2020 διαμορφώθηκε σε πλεώνασμα ποσού 1.655.790,99 ευρώ, έναντι επίσης πλεονάσματος ποσού 790.634,50 ευρώ της προηγούμενης χρήσης του 2019, όπως καταγράφεται και στην έκθεση των ορκωτών. Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσης του 2020 ανήλθαν στο ποσό των 34.477.620 ευρώ, ενώ τα οργανικά και ανόργανα έσοδα ανέρχονται σε 43.074.988,36 ευρώ. Ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων για το προηγούμενο έτος, ενώ τα έσοδα από εισφορά σε χρήμα για κάλυψη επενδυτικών δαπανών ανέρχονται σε 455.310,81 ευρώ. Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αρχής της χρήσης, όπως προκύπτουν από το ταμιακό απολογισμό, ανέλθαν στο ποσό των 68.850.250 ευρώ. Ενώ σε ό,τι αφορά το επίπεδο οργάνωσης των μηχανισμών που σχετίζονται με το οικονομικό και διαχειριστικό κύκλωμα, κατά την εκτίμηση των ορκωτών είναι καλό. Φυσικά, ωστόσο, όπως ανέφερε ο κ. Βάβας, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε ό,τι αφορά τις υποδομές και την οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης, τα στοιχεία, σύμφωνα με τον κ. Βάβα, αποτυπώνουν το μεγάλος αριθμός δημοπρατήσεων έργων, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να ενταθεί η προσπάθεια των υπηρεσιών για βεβαίωση και ίσπραξη και να εξετάσει όλα τα μέτρα για την ίσπραξη οφειλών παρελθόντων ετών. Βασική προτεραιότητα για τον Δήμο αποτελεί το να βρεθεί μια οριστική λύση με ψηφισμό των οφειλών μεταξύ του Δήμου αλλά και της ΔΕΙΑΗ. Ένας ισολογισμός
που σε γενικές γραμμές φαίνεται και στην έκθεση όπως έχει αποτυπωθεί από τους ορκωτούς λογιστές, ο Δήμος έχει μια πολύ θετική εικόνα τόσο όσον αφορά στις διαδικασίες που ακολουθεί όσο και, και στις επιμέρους τομείς των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ένα έτος που ολοκληρώθηκε με μια σημαντική υστέρηση εσόδων. Μια υστέρηση εσόδων που κατά κύριους λόγους οφείλεται στα μέτρα που ελήφθησαν οριζόντια από την κυβέρνηση και ακολούθως από τους ΟΤΑ όσον αφορά τη διευκόλυνση και τις ελαφρύνσεις που έγιναν σε ομάδες δημοτών, ομάδες οικονομικών φορέων. Είχαμε υστέρηση λοιπόν εσόδων κοντά στη τάξη του 1.930.000. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα σε όλη αυτή την περίοδο είναι θετικό. Τι έχουμε να επισημάνουμε? Έχουμε να επισημάνουμε ένα μεγάλο ύψος βεβαιωμένων οφειλών που αφαιρούν παρελθόντα έτη. Όλοι μας επισημαίνουμε την ανάγκη έγκαιρης βεβαίωσης και ενεργοποίησης μέτρων ίσπραξης των οφειλών. Θέλω να πω όμως ότι παρόλη τη δύσκολη χρονιά σε σχέση με τις οφειλές των προηγούμενων ετών, είχαμε μια πρόβλεψη ίσπραξης περίπου 930.000 και έχουμε εισπράξει 1.300.000. Που αυτό δείχνει ότι οι υπηρεσίες, παρόλες αυτές τις δυσκολίες, παρόλο την τηλεεργασία και την, αν θέλετε, κατεμειωμένη παρουσία υπαλλήλων όσον αφορά στο 50%, αυτό δεν εμπόδισε. Ίσα ίσα είχαμε μεγαλύτερο ρυθμό ίσπραξης οφειλών παλαιότερων ετών. ΔΕΙΑΙ, το είπαμε και στα οικονομικά αποτελέσματα που συζητήσαμε στην Οικονομική Επιτροπή, θα πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε στην... Έχουμε δύο χρόνια που το λέμε. Ήδη ενημερώνοντας όμως ότι έχει γίνει μια τεχνική συνάντηση σε επίπεδο Δήμου, δύο τεχνικές συναντήσεις σε επίπεδο ΔΕΙΑΙ. Την Δευτέρα θα είναι εδώ ο σύμβουλος του Δημάρχου κ. Καραγιλάνης και θα προδιαγράψουμε τα βήματα και τη μεθοδολογία μεταξύ των δύο αυτών επιτροπών, ώστε να φτάσουμε σε ένα απόλυτα ταυτόσιμο νούμερο απαιτήσεων και υποχρεώσεων που θα συμφωνούν και οι δύο φορείς. Θα πρέπει να μεταφερθούν τα πάγια στη ΔΕΙΑΙ. Είναι μια σύσταση που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και θα πρέπει να προχωρήσουμε. Όσον αφορά στις επιχορηγήσεις, εμφανίζονται αυξημένες και έχει να κάνει με την ένταξη έργων. Χαμηλός βαθμός απορρόφησης, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι για πρώτη φορά έχει σχεδόν το 100% της ΣΑΤΑ δημοπρατηθεί και έχουμε φτάσει σε ένα μεγάλο βαθμό, υψηλό ποσοστό, πρώτη φορά τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια τέτοιο βαθμό δημοπράτησης. Από τη δημοπράτηση μέχρι τη συμβασιοποίηση έχουμε τουλάχιστον μια απόκριση 6 μηνών που απαιτείται για τη συμβασιοποίηση. Θέλω να κατανοήσουμε όλοι το μέγεθος των οικονομικών δεδομένων που πραγματικά για δεύτερη χρονιά έχουμε υστέρηση εσόδων σημαντική. Θα πρέπει να δώσουμε μία βαρύτητα στα έσοδα και κυρίως στην κατηγορία των ιδίων εσόδων, να εντείνουμε τις προσπάθειες ίσπραξης οφειλών παρελθόντων ετών. Την καλή οικονομική κατάσταση που παρέλαβε στα οικονομικά του Δήμου η σημερινή Δημοτική Αρχή ως αποτέλεσμα της εργασίας που είχε γίνει από την προηγούμενη θητεία. Μετά τον εντοπισμό του ελλείμματος από τα ταμεία του Δήμου Ιεντών, αναφέρθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα, Θωμάς Γιωτίτσας. Σε ό,τι αφορά τις δημοπρατήσεις, σημείωσε πως η ακύρωση δημοπρατήσεων στις αρχές της Δημαρχιακής Θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής οδήγησε σε καθυστερήσεις των έργων, με αποτέλεσμα με αυτό να αποτυπώνεται στην χαμηλή απορροφητικότητα. Ενώ καταλόγησε στην Δημοτική Αρχή ότι εκμεταλλεύτηκε τη συνθήκη της πανδημίας προκειμένου να προχωρήσει σε αναθέσεις έργων, ακόμη και αν αυτά δεν έρχονταν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που προέκυπταν εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Η Δημοτική Αρχή ήταν μια Δημοτική Αρχή που παρέλαβε μια εξαιρετική κατάσταση στα οικονομικά του Δήμου και όχι μόνο ως προς τα ποσοτικά μεγέθη, τα βασικά ποσοτικά μεγέθη. Τα οικονομικά, αλλά κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της στήρησης των ορθών διαδικασιών σε πάρα πολλά θέματα που άπτονται της οικονομικής διαχείρισης και όσον αφορά τη δημοπράτηση έργων και όσον αφορά τη δημοπράτηση άλλων δημόσιων διαγωνισμών και ως προς τις σωστές διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθεί μια οικονομική υπηρεσία για να αποτυπώνει όσο γίνεται ορθότερα την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Και αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα δουλειάς πολλών χρόνων, το οποίο ξεκίνησε μετά από τα θλιβερά γεγονότα του 2013, για τα οποία ερίστο εν παρόδο, με μεγάλη έκπληξη, ακόμη περιμένουμε τον καταλογισμό του ελλείμματος, το οποίο αποδεδειγμένα υπήρχε στα ταμεία του Δήμου. Ακόμη είμαστε στη διαδικασία να περιμένουμε πότε τα αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα καταλογίσουν
αυτά τα 1,3 περίπου εκατομμύρια ευρώ, ώστε να αποτυπωθούν και αυτά στις οφειλές, τις ανίσπρακτες οφειλές του Δήμου, αλλά και να κλείσει μια κρεμότητα που ταλανίζει την πόλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα διαφωνήσω ότι για πρώτη φορά, όπως λέτε κύριε Αντιδήμαρχε, δημοπρατήθηκαν στο 100% τα έργα, και να σας πω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η απλή δημοπράτηση των έργων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η γρήγορη και ταχεία και σωστή υλοποίησή τους, ώστε να φανεί και αυτή η απορροφητικότητα στα ταμεία του Δήμου. Υπήρξε μια σωρία ακυρώσεων διαγωνισμών που προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων. Μόνο καθυστέρησαν πάρα πολύ τα έργα και αυτό αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, βλέποντας μια πάρα πολύ χαμηλή απορροφητικότητα όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα. Η έλευση της πανδημίας έδωσε τη δυνατότητα σε όλες τις δημοτικές αρχές, ξαναλέω, και όχι μόνο στην Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανιτών, να εφαρμόσει μια νομοθεσία η οποία υπήρξε αρκετά ελαστική ως προς τις διαδικασίες για αναθέσεις, για διαδικασίες δημοπρατήσεων και για οτιδήποτε άλλο, κάτι το οποίο εσείς κύριε Βάβα εκμεταλλευτήκατε, πολλές φορές μάλιστα καταχρηστικά θα έλεγα, ως Δημοτική Αρχή, βάζοντας το ίδιο τσουβάλι και εφαρμόντως όπως εσείς νομίζετε την νομοθεσία περί κορονοϊού, με απευθείας αναθέσεις πάρα πολλές, ακόμη και προμηθειών τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την πανδημία, με έργα τα οποία δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις και τα οποία αργότερα δεν είχαν δυνατότητα να πληρωθούν και ούτω καθεξής. Ας μην λοιπόν δαιμονοποιούμε τον κορονοϊό. Εκ μέρους της παράταξης, η Ιωάννα 2023, Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Κοσμάς, αναφέρθηκε σε τρία ζητήματα τα οποία προκύπτουν, που είναι η αύξηση των οφειλών των δημοτών προς τον Δήμο, η εκκρεμότητα που υπάρχει για τις οφειλές μεταξύ του Δήμου αλλά και της ΔΕΙΑΗ, αλλά και η αύξηση του χρηματικού υπολείπου στα ταμεία του Δήμου, τα οποία, όπως είπε, θα πρέπει να αρχίσουν να επιστρέφονται στους πολίτες και όχι να παραμένουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Με τα 49 εκατομμύρια. Αυτό το ποσό είναι κατά τη παραπάνω από το 2019, άρα σε πρωτογενές επίπεδο έχουμε αύξηση των απλήρωτων, τέτοιων υποχρεώσεων του δημοτών προς το Δήμο και δεν έχουμε μείωση, παρόλο που εισπράξαμε ένα ποσό μέσα στο 2020. Ένα δεύτερο το οποίο αναδείχθηκε από τις απαντήσεις του Ορκωτού είναι ότι μεταξύ Δήμου και ΔΕΙΑΗ υπάρχει μια αρκετή, ένα μεγάλο ποσό αφισβήτησης της οφειλής αυτής. Από ό,τι τουλάχιστον εντοπίσαμε σε αυτή τη στιγμή, είναι μια μεγάλη διαφορά γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν ξέρω πώς θα τελικά αυτή η ιστορία θα κλείσει. Συνεχίζοντας, η χρήση πράγματι είναι θετική. Υπάρχει ένα καθαρό υπόλοιπο 1.567.824 ευρώ και μετά την καταβολή των φόρων. Αυτό είναι θετικό σημείο. Και τελευταίο, ότι το υπόλοιπο το οποίο υπάρχει συνεχώς αυξάνεται. Φτάσαμε στα 24,5 εκατομμύρια και η παράταξή μας κατ' επανάληψη έχει ζητήσει την πλήρη ανάλυση του ποσού αυτού, δεν την έχουμε πάρει και ευελπιστούμε ότι αυτό το ποσό σιγά σιγά θα αποδίδεται στους δημότες, γιατί αυτή είναι και η υποχρέωση του Δήμου και όχι να είναι κατατεθειμένο στα πιστωτικά ιδρύματα της πόλεως όπως είναι αυτή τη στιγμή, ή μόνο εάν πράγματι αυτή η ανάλυση δείχνει ότι πρέπει να είναι στα πιστωτικά. Αυτό το πράγμα δεν μας το έχετε δεν μας το έχετε δώσει για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Απαντώντας και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο κύριος Βάβας σημείωσε πως ο Δήμος, παρά την υστέρηση εσόδων που είχε εξαιτίας της πανδημίας, κατάφερε να στηρίξει τα νομικά του πρόσωπα ώστε να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ενώ απάντησε και στον Θωμά Γιωτίτσα για τις απαυθείας αναθέσεις, λέγοντας πως όλες οι δαπάνες και οι προμήθειες μέχρι τις 30 του 2021 υπόκειται τη δεδομένη χρονική στιγμή σε αυστηρούς ελέγχους, χωρίς να υπάρχει καμία παρατήρηση, κάτι που, όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, αποδεικνύει ότι η Δημοτική Αρχή δεν βάφτισε σε δαπάνες ως COVID. Ο Δήμος όλη αυτή τη διάρκεια εμφανίζεται στους εργοτικούς λογιστές, στήριξε τα νομικά του πρόσωπα, αυξάνοντας τις επιχορηγήσεις που υπήρχαν μέχρι το 2019, γιατί ήταν αναγκαιότητα, καθώς έχουν κατακριμνιστεί τα έσοδα τόσο του ΠΑΠΑ όσο και του Πνευματικού Κέντρου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή
και να, από τη μία να εμφανίζεται η στέρηση εσόδων του και από την άλλη να αυξάνει η γενναία της χρηματοδοτήσης στα νομικά του πρόσωπα. Όσον αφορά τώρα την δυνατότητα απευθείας αναθέσεων, θα πω κάτι που έχουμε πει και τόσο ο Δήμαρχος όσο και εγώ προσωπικά. Η απευθείας ανάθεση είναι μια διαδικασία που ανακαλύφθηκε από την τρέχουσα Δημοτική Αρχή. Ήδη ο Δήμος μας έχει αποστείλει όλα τα στοιχεία των δαπανών που έχουν γίνει και των προμηθειών μέχρι 30 Απριλίου του 2021 λόγω COVID, γιατί ελέγχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και περνάνε από αυστηρούς ελέγχους. Άρα δεν είναι θέμα ότι βαφτίσαμε εμείς δαπάνες COVID. Ήδη ελέγχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και δεν υπάρχει καταλογισμός αυτών των δαπανών ή παρατηρήσεις για τον τρόπο υλοποίησης. Σημαντική είναι η προσφορά του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος στα Γιάννα με τις υπηρεσίες του να έχουν ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες από τη λειτουργία της κινητής μονάδας ενημέρωσης αλλά και του προγράμματος κοινωνικής ένταξης που εγκαινιάστηκαν και επίσημα. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής δεσμεύτηκαν κατά την τελετή των εγγενείων ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος, τονίζοντας την προσφορά του στα άτομα με εξαρτήσεις και τις οικογένειές τους. Τις δύο νέες δομές του στα Γιάννενα, την κινητή μονάδα και το πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης, εγκαινίασε το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος σε μια λιτή εκδήλωση στα γραφεία του στα Καρδαμίτσια, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, το προσωπικό αλλά και μέλη της οικογένειας του ΚΕΘΕΑ. Οι δομές μαζί με το πολυδύναμο κέντρο του ΚΕΘΕΑ στην Άρτα λειτουργούν από το τέλος του 2020 με την χρηματοδότηση μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες. Την κορδέλα των εγγενείων έκοψαν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφη, η Αντιπεριφερειάρχης Αγνή Νάκου, ο Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Ιωαννίνων και ο επιστημονικά υπεύθυνος του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος Γιάννης Παπαχρήστου αμέσως μετά την τελετή του αγιασμού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς η κατά βαρβάραν δωρούμενος. Τόσο ο κύριος Ελισάφ και η κυρία Νάκου, όσο και ο πρόεδρος του ΚΠΑΠΑ Δημήτρης Πάνου και ο αντιπεριφερειάρχης παιδείας Οδυσσέας Πότσης, τόνισαν το σημαντικό έργο που επιτελεί το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος και δήλωσαν ότι θα είναι πάντοτε αρρωγή σε ό,τι χρειαστεί. Να συγχαρούμε σαν τοπική εκκλησία για μια ακόμα φορά τις προσπάθειες που γίνονται, ιδιαιτέρως όταν έχουν να κάνουν με κοινωνικά ευαίσθητα άτομα και πολλές φορές απορριπταία. Κάτι που είναι πολύ μεγάλο λάθος. Οι άνθρωποι που έχουν εξαρτήσεις είναι παιδιά του ίδιου Θεού και είναι συμπολίτες της ίδιας κοινωνίας. Και έτσι πάντοτε πρέπει να ζούμε ως ανθρώπους που έχουν ανάγκη βοήθειας για να τους στηρίζουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεφύγουν από την μέγενη αυτών των όποιων εξαρτήσεων. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θεάριστο και πραγματικά κάνει πολύ καλή δουλειά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλο το προσωπικό, καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και σε παρόμοια προγράμματα, γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά και όσοι έχουμε σχέση και έχουμε συνεργασία, το βλέπουμε αυτό και αντανακλάται καθημερινά στην επικοινωνία και στο feedback που έχουμε με όλους τους ανθρώπους. Έχουμε άριστη συνεργασία με το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ και ως περιφέρεια σε ό,τι μας έχει ζητηθεί είμαστε παρόντες και πάντα θα είμαστε να βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί και ο υπεύθυνος και το προσωπικό και τα μέλη και οι οικογένειες. Και ως τώρα η συνεργασία μας είναι και θα είναι στο επίπεδο που αρμόζει και στο επίπεδο πάντα της παροχής βοήθειας. Δεν χρειάζεται να πω πολλά λόγια για το ΚΕΘΕΑ. Νομίζω ότι είναι μια δομή με πολύ μεγάλη σημασία για την πόλη και την ευρύτερη κοινωνία. Μια ανυπολόγιστη πρόσφορα η οποία έχει αξιολογηθεί από τους πολίτες αυτής της πόλης όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε μια νέα δομή και κάθε νέα δομή είναι μια σανίδα σωτηρίας για πολλούς συμπολίτες, δίνει ελπίδα σε πολλούς συνανθρώπους μας. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως Δήμος Ιωαννιτών βρισκόμαστε κοντά σε όλες αυτές τις δομές, βρισκόμαστε κοντά στο ΚΕΘΕΑ και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε ώστε να βελτιώνουμε την λειτουργία του και να βρισκόμαστε δίπλα
σε αυτούς τους ανθρώπους. Η θεραπεία είναι καθοριστική σημασία, όπως καθοριστική σημασία είναι και η πρόληψη, και αυτού λοιπόν οφείλουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση να διαδραματίσουμε τον ρόλο τον οποίο επιβάλλουν οι συνθήκες, ιδιαίτερα σε τούτες τις τόσο πιεστικές συνθήκες της πανδημίας. Και βέβαια απομένει κοινωνική ένταξη. Και εδώ πραγματικά οφείλουμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για την ομαλή κοινωνική ένταξη αυτών των συμπολιτών μας. Σας συγχαίρω, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλο το προσωπικό, τους γονείς όσους βοηθάν στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΚΕΘΕΑ, και σας υπόσχομαι ότι θα είμαστε κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε σε όλη αυτή την εξέλιξη. Απευθύνω μόνο ένα κάλεσμα σε εσάς πίσω εκεί, τους γονείς και τους άμεσα πληττόμενους, τα παιδιά, να ξέρετε ότι εδώ και χρόνια δεν είστε μόνοι σας. Προ 10 ετών και πλέον, μαζί με τον επιστημονικό υπεύθυνο, τον κύριο Παπαχρήστου, ήταν κρανίου τόπος αυτή η αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας. Σήμερα δεν είστε μόνοι σας. Είμαστε περιχαρείς λοιπόν που αξιοποιούνται τέτοιες προσπάθειες, χρηματοδοτούνται καταρχήν από χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά αυτό που απομένει είναι να συνεχιστούν και από την επίσημη πολιτεία. Καλή δύναμη σε όλους σας. Συγχαρητήρια για αυτό τη νέα δομή και για το έργο το οποίο επιτελεί το ΚΕΘΕΑ εδώ και χρόνια. Και να πω απλά ότι ως ΟΚΠΑΠΑ συμμετέχουμε με τους οφειλόμενους του ΚΕΘΕΑ σε αρκετές από τις δομές μας, όπως είναι το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, η δημοτική Ελχανόκηπη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε δυνατότητα βοήθειας και συνεργασίας. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ο κύριος Παπαχρήστος από την πλευρά του αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει και η κινητή μονάδα, αλλά και το πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης, ευχαριστώντας τους φορείς για την στήριξή τους. Η περιφέρεια Επείρου γενικότερα είναι μια ορεινή περιοχή. Οι αποστάσεις, το οδικό δίκτυο, οι τοπικές ιδιαιτερότητες πολλές φορές αποτελούν εμπόδιο συχνά στους ανθρώπους το να έχουν μεγαλύτερη και πιο ευκολότερη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες. Η κινητή μονάδα πηγαίνει εκεί στο χώρο, σε όλα τα χωριά της Επείρου, και πραγματοποιεί επισκέψεις, και είναι και μια υπηρεσία η οποία λείπει, οπότε έρχεται να καλύψει το συνολικό δίκτυο από τις άρτες. Οι δράσεις ένταξης που σήμερα γενιάζουμε, ήδη έχουμε δημιουργήσει εδώ και 11 χρόνια την κοινωνική επανένταξη, τα άτομα δηλαδή που έχουν τελειώσει τη θεραπευτική κοινότητα. Απλώς οι δράσεις ένταξης έρχονται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο στο σύνολο των προβλημάτων που έχουν τα απεξαρτημένα άτομα, στη νομική υποστήριξη. Ξέρουμε τα άτομα έχουν πολλές δικαστικές εκκρεμότητες από τρόπο ζωής που κάνανε, στην επαγγελματική, στην εκπαιδευτική μάλλον εκπαίδευση, και ειδικότερα στην επαγγελματική κατάρτιση. Ένα μέλος μας έδωσε στις Πανελλήνιες φέτος και πέρασε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, και μπράβο. Και ένα άλλο πράγμα είναι η προσπάθεια υποστήριξης για τη δημιουργία δραστηριοτήτων επιχειρηματικών, και εννοώ την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι η τοπική κοινωνία μας έχει υποστηρίξει, είναι δίπλα στο πρόγραμμα. Από τις επίσημες αρχές, την περιφέρεια, τους δήμους, τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς, είναι πάντα δίπλα μας, και αυτό μας βοηθάει στο να μας ενισχύει, στο να κάνουμε νέες δράσεις, να έχουμε καλά αποτελέσματα και να προχωράμε έτσι δυναμικά και να βλέπουμε αισιόδοξα το μέλλον, δημιουργώντας και νέες δράσεις. Στην Άρτα λειτουργεί το Πολυδύναμο Κέντρο Εξωτερικής Παρακολούθησης για άτομα με διαφορετικές μορφές εξάρτησης και τις οικογένειές τους, ενώ από το ΚΕΘΕΑ Ήπειρος λειτουργεί Πολυδύναμο Κέντρο και Κινητή Μονάδα και στην Κοζάνη, καλύπτοντας τις ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα εγγένεια και της κινητής μονάδας του ΚΕΘΕΑ στην περιοχή μας. Και εμείς θα πάμε στην τελευταία συζήτηση για απόψε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, τον κύριο Στέφανο Μιχάλη, καθώς για μία ακόμη φορά οι εκπαιδευτικοί βγήκαν στους δρόμους, αυτή τη φορά λόγω της αξιολόγησης. Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε.
Καλησπέρα κύριε Σταύρο, σε εσάς και στους τηλεθετές του καναλιού σας. Είχατε το απόγευμα και μια κινητοποίηση με την συμπαράσταση έτσι και άλλων φορέων που έδωσαν το παρόν να βρεθούν στο πλευρό σας. Το ζήτημα της αξιολόγησης, η αλήθεια είναι ότι το συζητάμε όχι μόνο για το χώρο της εκπαίδευσης, αλλά συνολικότερα αρκετές φορές, αρκετές οι αντικρουόμενες απόψεις. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν αντιδράτε στην αξιολόγηση, αλλά στον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να γίνει η αξιολόγηση, έτσι. Και αυτό και τα δύο γενικότερα. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μία, όπως ήδη γνωρίζουμε και έχουμε ξαναπεί, υπήρχε μια γενική συνέλευση εδώ στα Γιάννα τέλος Σεπτεμβρίου, στην οποία λοιπόν πάρθηκε μια απόφαση να απέχουμε και εμείς ως Αλμαία Ιωαννίνων από την αξιολόγηση και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της προηγούμενης χρονιάς και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Με αυτή την απόφαση λοιπόν πήγαμε και στη Γενική Συνέλευση των Προέδρων στην Αθήνα, όπου λοιπόν οι περισσότερες ΟΛΜΕ, με ποσοστό 92% τουλάχιστον δευτεροβάθμια, ετάχθηκαν κατά της αξιολόγησης, άρα υπέρ της απεργίας αποχής. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει ψηφιστεί και από την ΑΔΔ, οπότε λοιπόν δεν είμαστε μόνοι μας. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε τον αγώνα αυτό το μεγάλο που έχουμε ξεκινήσει, γιατί πιστεύουμε απλούστατα ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία αυτό που επιχειρείται σε τελευταία ανάλυση είναι να κατηγοροποιήσουμε τα σχολεία. Δηλαδή αυτό το σχολείο είναι καλό, αυτό το σχολείο είναι κακό. Με αποτέλεσμα λοιπόν, ως κλάδος, όταν πιστεύουμε σε ένα σχολείο το οποίο πρέπει να είναι ανοιχτό για όλους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχουν δύο ή τριών ταχυτήτων σχολεία. Με αποτέλεσμα λοιπόν να αντιδρούμε σε αυτό το νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε εσφευσμένα, όπως ξέρετε, μέσα το καλοκαίρι. Και δεν είναι μόνο αυτός ο νόμος. Πραγματικά καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες στα σχολεία με την πληθώρα των εγγράφων και των υπουργικών αποφάσεων και των αποφάσεων που γενικά που παίρνονται καθημερινά στο Υπουργείο Παιδείας και στέλνονται σε όλα τα σχολεία της χώρας. Είναι πραγματικά μια περίοδος αρκετά δύσκολη. Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι εμείς ως εκπαιδευτικοί σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, στηρίξαμε το δημόσιο σχολείο όλο το μεγάλο διάστημα το οποίο προηγήθηκε με την κορώνα και την πανδημία. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και θεωρούμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι έχουμε κερδίσει και την κοινωνία και τα παιδιά και τους εαυτούς μας τους ίδιους, ότι για μία ακόμα φορά αποδείξαμε ότι ως εκπαιδευτικοί του Δημόσιου Σχολείου μπορούμε να παράξουμε έργο και παράγουμε έργο. Για μία ακόμη φορά όμως βρίσκεται απέναντί σας στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Μιχάλη. Ακριβώς. Όπως ξέρετε, εμείς ψηφίσαμε την απεργία αποχής που είπαμε στην αρχή. Το Υπουργείο λοιπόν θέλησε να προσφύγει στα δικαστήρια, όπου λοιπόν στα δικαστήρια η απόφαση ήταν ότι κρίθηκε παράνομη, όχι καταχρηστική, παράνομη. Εμείς λοιπόν στη συνέχεια προσφύγαμε στην κάναμε έφεση και αυτό που πληροφορήθηκαμε χτες είναι ότι η έφεση θα εκδικαστεί στις 25 Γενάρη. Δεν είναι εκτελεστέα όμως η απόφαση, αλλά δεν ξέρουμε τώρα τι θα μεσολαβήσει σε όλο αυτό το διάστημα. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, θα συνεχίσουμε την απεργία αποχής και θέλουμε τουλάχιστον σε όλο αυτόν τον αγώνα να έχουμε συμπαραστάτες όλους τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο εδώ στο νομό, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα. Και από ό,τι φαίνεται θα τους έχουμε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ποια είναι έτσι η ανταπόκριση σε αυτή την απεύθυνση που έχετε κάνει προς τους συναδέλφους σας, κύριε Μιχάλη, να απέχουν από αυτή τη διαδικασία? Τουλάχιστον αυτό που ξέρω αυτή τη στιγμή είναι ότι στην προηγούμενη φάση, η οποία έπρεπε να γίνει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, η πλειοψηφία των σχολείων εδώ στα Γιάννα απήχαν από τη διαδικασία αυτή. Με αποτέλεσμα λοιπόν, δεν έχει πραγματοποιηθεί σε κανένα σχεδόν σχολείο αυτή η λεγόμενη αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Πρέπει να σας θυμίσω εδώ ότι και πέρυσι λοιπόν που προσπάθησε το Υπουργείο να κάνει κάτι αντίστοιχο και πάλι ο κλάδος απήχε. Εδώ στα Γιάννα συγκεκριμένα μόνο τρία σχολεία προχώρησαν στη διαδικασία αυτή. Η πλειοψηφία λοιπόν των σχολείων από τα 65 στη δευτεροβάθμια που είναι στο σύνολό τους, μόνο τρία λοιπόν ακολούθησαν τη διαδικασία αυτή, όλα τα υπόλοιπα απήχανε. Με αυτή την απόφαση λοιπόν και την επικαιροποιημένη απόφαση η οποία πάρθηκε στη Γενική Συνέλευση των Προέδρων στην Αθήνα τέλος Σεπτεμβρίου, προχωράμε λοιπόν για μία ακόμα φορά. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν αυτό που εμείς θεωρούμε άδικο και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να περάσει, είναι αξιολόγηση και αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει τα σχολεία να κατηγοριοποιούνται. Όλα τα σχολεία είναι ίδια και όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσες και ίδιες ευκαιρίες. Τρανό παράδειγμα σε αυτό, βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ότι όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα και στις πανελλήνιες εξετάσεις, βλέπουμε ότι όλα τα σχολεία έχουν επιδείξει επιτυχίες. Άλλες λιγότερες, άλλες περισσότερες, αλλά όλα τα σχολεία έχουν επιδείξει επιτυχίες. Δεν υπάρχουν σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή υστερούν σε κάτι. Όλοι οι συνάδελφοι, πραγματικά σας λέω, είναι αξιολογότατοι, οι διευθυντές επίσης. Άρα νομίζω ότι γιατί λοιπόν να μπούμε στη διαδικασία αυτή να κατηγορούμε τα σχολεία και να λέμε αυτό το σχολείο είναι καλό, αυτό είναι κακό, αυτό είναι μέτριο κτλ. Κύριε Μιχάλη, να εξηγήσουμε στον κόσμο και να καταλάβει και ο κόσμος γιατί συζητάμε. Γιατί μιλάτε για κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσα από αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης? Τι είναι αυτό που προβλέπετε να γίνει αν δεν είναι καλή η αξιολόγηση? Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί πράγμα συζητάμε.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που γίνεται και με τον καινούριο νόμο ο οποίος ψηφίστηκε, ο διευθυντής του σχολείου είναι αυτός ο οποίος έχει υπερ... εξουσία. Εξουσία, ακριβώς. Λοιπόν, όλα περνάνε από αυτόν σε συνδυασμό βέβαια με τους εκπαιδευτικούς συμβούλους οι οποίοι υπάρχουν. Όταν λοιπόν γίνεται μια αξιολόγηση μια σχολικής μονάδας, μικρή κοινωνία είμαστε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά διαρρέουν. Οπότε λοιπόν πιστεύουμε ότι όταν διαρρεύεις λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν μάθουμε ότι αυτό το σχολείο για τον ΑΒ λόγο, έτσι δεν ξέρω με ποιο τρόπο τέλος πάντων, έτσι δεν είναι καλό. Αυτό αυτομάτως λοιπόν δημιουργεί μια κατάσταση. Δημιουργεί λοιπόν ένα αρνητικό προφίλ για το συγκεκριμένο σχολείο. Εμείς λοιπόν δεν πιστεύουμε σε αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι όλα τα σχολεία είναι ίδια και όλα τα σχολεία πρέπει να παραμείνουν λοιπόν όπως λειτουργούν μέχρι στιγμής. Εντάξει, υπάρχουν τα τροτά σημεία, αλίμονο, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Έτσι όπως είμαστε. Όχι, σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν πρέπει να προχωρήσουμε τη διαδικασία αυτή. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, το πολύ βασικό είναι ότι κάθε χρόνο και φέτος ιδιαίτερα, επειδή έχουν γίνει και πάρα πολλές αποσπάσεις, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν είχαν γίνει τόσο πολλές. Αυτό είναι κάτι θετικό. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι την 1η Σεπτέμβρη βρεθήκαν σε σχολεία ως αναπληρωτές ή ως μόνιμοι, γιατί έχουμε και τους μόνιμους. Φανταστείτε λοιπόν, όλος ο σύλλογος των σχολείων έχει αλλάξει. Λοιπόν, στο δικό μου σχολείο, για παράδειγμα, ήρθαν 7 νέοι συνάδελφοι. Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνετε, αλλάζει γενικότερα και όλη η δομή του σχολείου. Και άλλοι συνάδελφοι που ήταν σε άλλα σχολεία πέρυσι έχουν φύγει, έχουν πάρει μετάθεση, έχουν πάει σε άλλα σχολεία. Οπότε έχει αλλάξει όλο το σκηνικό των σχολείων. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο βασικότερο είναι ότι ποτέ το Υπουργείο δεν προχώρησε τουλάχιστον σε μια τουλάχιστον επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ουσιαστική δηλαδή, επιμόρφωση. Ακριβώς. Τόσα χρόνια το ακούμε, στην ουσία δεν έχει γίνει τίποτα. Με αποτέλεσμα λοιπόν ένας διευθυντής, ο οποίος έχει την αλφα ειδικότητα, να μπορεί να είναι σε θέση, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, να μπορεί να κρίνει ή να αξιολογήσει έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος διδάσκει το συγκεκριμένο μάθημα. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το μάθημα το οποίο, αυτό που, τη γνώση που έχει ο διευθυντής. Με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχουν και ανισότητες και αδικίες. Με αποτέλεσμα λοιπόν όλα αυτά να δημιουργούν μια ένταση στους κόλμους. Εμείς, όπως σας είπα και στα αρχή, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και πιστεύω στο τέλος θα δικαιωθούμε. Βέβαια είναι δύσκολος αγώνας, αλλά παρόλα αυτά όμως πιστεύω ότι αν όλοι μαζί οι εκπαιδευτικοί ακολουθήσουμε λοιπόν τις αποφάσεις της ΟΛΜΕ, πιστεύω στο τέλος θα πετύχουμε. Το ένα το ζήτημα είναι σίγουρα η επιμόρφωση, κύριε Μιχάλη, και το δεύτερο το ζήτημα είναι όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία λείπουν μέσα από τις σχολικές μονάδες και δεν επιτρέπουν, αν θέλετε, σε αρκετές ειδικότητες εκπαιδευτικών και συναδέλφων σας να φέρουν τη σπέρα το έργο τους έτσι όπως θα έπρεπε να το φέρουν. Δηλαδή, πάμε να αξιολογήσουμε έναν φυσικό, για παράδειγμα, χωρίς όμως αυτός ο φυσικός να έχει τη δυνατότητα να διδάξει τη φυσική όπως πρέπει. Το πιο απλό. Να κάνει ένα πείραμα στα παιδιά. Υπάρχουν σχολεία τα οποία δεν έχουν εργαστήρια. Υπάρχουν σχολεία τα οποία δεν έχουν υπαρκείς θέσεις. Δηλαδή, πήγα προχθές σε ένα σχολείο εδώ στα Γιάννα, δεν θέλω να πω, και υπήρχαν συμπαγμένοι μέσα σε μια πολύ μικρή αίθουσα. Πραγματικά, ο ένας μαθητής πάνω στον άλλο, όπως σας το λέω, κυριολεκτό. Και κεντρικότητα του σχολείου. Δεν είναι ένα σχολείο το οποίο είναι περιφερειακό. Κεντρικότητα του σχολείου, να βλέπετε 17 μαθητές συμπαγμένους μέσα σε έναν πολύ μικρό χώρο. Με αποτέλεσμα λοιπόν. Όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες στα σχολεία, και δεν είναι μόνο ένα παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλά σχολικές μονάδες οι οποίες έχουν τέτοια προβλήματα. Άρα λοιπόν, πρώτα λύνουμε τα βασικότερα προβλήματα αυτά για την ομαλή λειτουργία και ενδεχομένως μετά μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά πάλι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε και μέρος του διαλόγου με το Υπουργείο. Δεν μπορεί δηλαδή να είμαστε εκτός. Γιατί πραγματικά δηλαδή, είναι το παράπονο μου το μεγάλο. Γιατί είναι ο εκπαιδευτικός, ο μάχημος εκπαιδευτικός, ο οποίος μπαίνει καθημερινά μέσα στην τάξη, να μην έχει λόγο σε τέτοιου είδους ζητήματα, που είναι σημαντικά και θα καθορίσουν και σε τελευταία ανάλυση και το μέλλον των παιδιών μας, της εκπαίδευσής μας και γενικότερα της χώρας μας. Μια κατηγοριοποίηση, όπως λέτε, που μπορεί να προκύψει, θα έχει ως αποτέλεσμα να δούμε ενδεχομένως, κύριε Μιχάλη, τα επόμενα χρόνια, μια φυγή μαθητικού δυναμικού από μια σχολική μονάδα και μια υπερσυγκέντρωση ενδεχομένως μαθητικού δυναμικού σε μια άλλη μονάδα. Την στιγμή που συζητάμε ότι ούτως ή άλλως η δυναμικότητα των σχολικών μονάδων είναι ήδη υπερκορεσμένη, έτσι. Και μην ξεχνάμε και κλείσιμο σχολείων. Έτσι. Δηλαδή, όταν ξαφνικά λοιπόν ένα σχολείο χάνει συνέχεια. Δυναμικό, θα κλείσει. Δυναμικό, ακριβώς. Άρα, αυτομάτως εκτός. Δηλαδή, ενδεχομένως να είναι και αυτός ο στόχος του Υπουργείου. Τουλάχιστον να κλείσει κάποια σχολεία ή αρκετά σχολεία στη χώρα, γιατί είναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος ακριβώς. Αλλά εμείς το φοβόμαστε αυτό το πράγμα και τουλάχιστον και σε αυτό είμαστε αντίθετοι. Γιατί σίγουρα καταλαβαίνετε λοιπόν και τώρα ακόμα στα Γιάννα, σε μικρή πόλη ζούμε. Ξέρουμε λοιπόν τι γίνεται κάθε χρόνο με τις εγγραφές των μαθητών. Υπάρχουν πάρα πολλές προσπάθειες μαθητών να μην πάνε εκεί που χωροταξικά ανοίγουν οι μαθητές, γιατί έχουν ακούσει τον ΑΒ λόγο στο σχολείο αυτό. Εκείνο
το άλλο κτλ. Με αποτέλεσμα λοιπόν να δημιουργούνται τώρα τα προβλήματα. Πόσο μάλλον όταν επίσημα πια ξέρουμε ότι αυτό το σχολείο για τον Α ή Β λόγο υπάρχει τουλάχιστον μια ιδιαιτερότητα σε αυτό. Οπότε εμείς σε αυτά όλα αντιδρούμε και λέμε ότι όλα τα σχολεία πρέπει να είναι ίδια, όλα τα σχολεία τουλάχιστον από πλευρά εκπαιδευτικών είναι ίδια, γίνεται ίδια δουλειά και σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν. Κύριε Μιχάλη, κάπου σας χάσαμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, φαντάζομαι θα ξανάρθω πάλι. Βεβαίως, σας βλέπουμε. Λοιπόν, οπότε λοιπόν μένουμε σε αυτή τη θέση μας, δεν αποκλίνουμε σε αυτό, θα μείνουμε πιστοί σε αυτό που έχουμε ψηφίσει και στη Γενική Συνέλευση και ευελπιστούμε τουλάχιστον στο τέλος, όπως σας είπα και προηγουμένως, να καταφέρουμε τουλάχιστον να εισακουστούμε από το Υπουργείο και να αποσύρει το νόμο αυτόν. Δηλαδή τα άρθρα, συγκεκριμένα άρθρα βέβαια είναι. Θα δούμε και άλλες κινητοποίησεις ενδεχομένως στο επόμενο χρονικό διάστημα από αυτού του θέματος, κύριε Μιχάλη. Ναι. Τη Δευτέρα υπάρχει απεργία η οποία έχει προκηρύξει αδειδή για την ΟΛΜΕ. Η δάσκαλη ΔΟΕ έχει προκηρύξει 24 ώρια απεργία. Οπότε καλούμε όλους τους συναδέλφους την Δευτέρα, 11 η ώρα το πρωί, μάλλον 10.30, στην Ακαδημία, στην Μεγάλη Συγκέντρωση, μετά στην πορεία. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν είναι ένα δεύτερο βήμα. Ήταν η κινητοποίηση σήμερα το απόγευμα. Και την Δευτέρα μετά είναι η απεργία, η οποία προκρίθηκε για μας από την ΟΛΜΕ, από την ΑΔΔ, συγγνώμη. Η εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια δείχνει ότι υπό την πίεση μπορεί το Υπουργείο να κάνει πίσω σε όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Μιχάλη. Τουλάχιστον αυτό εσείς, γι' αυτό αγωνίζεστε, έτσι. Πίσω. Ναι, τουλάχιστον εντάξει, υπάρχει μια σκληρή ηγεσία αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο, αλλά νομίζω τουλάχιστον ένα θέμα το οποίο εμείς παλέψαμε πάρα πολύ ήταν με τις κάμερες, οπότε εκεί τουλάχιστον καταφέραμε τουλάχιστον προς στιγμή να το αποτρέψουμε, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί ήταν κάτι το οποίο μας προσβάλλει αρκετά και δεν θεωρούσαμε ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Το άλλο ζήτημα βέβαια ήταν με τα υπηρεσιακά συμβούλια. Όπως ξέρετε, υπάρχουν πενταμελή υπηρεσιακά συμβούλια τα οποία ασχολούνται κάθε χρόνο και συνέχεια δηλαδή με τους συναδέλφους, με τις τοποθετήσεις κτλ. Εμείς δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να μπούμε στην διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αποσύραμε τις υποψηφιότητες. Δεν έγινε δεκτή απόσυρση των υποψηφιότητων. Ένα μεγάλο ζήτημα γι' αυτό να θες να παραιτηθείς για να μην γίνεται αποδεκτή η παραίτησή σου. Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτή τη στιγμή τα υπηρεσιακά συμβούλια να μην λειτουργούν με τους δύο αιρετούς που εξέλεγε πάντα η εκάστοτε ΕΛΜΕ. Αλλά όχι μόνο εδώ, αλλά και στα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα και εκεί έχουν οι συνάδελφοι που παραιτηθεί. Με αποτέλεσμα λοιπόν οι τρεις οι οποίοι αποτελούν την ΕΛΜΕ εδώ να μην είναι εκλεγμένοι. Μάλιστα. Και όλα αυτά εν μέσω της πανδημίας, έτσι με τα σχολεία να έχουν επιστρέψει στη διαζώση εκπαιδευτική διαδικασία. Ακριβώς. Σίγουρα δημιουργείται ένα δύσκολο μείγμα, είναι η αλήθεια, κύριε Μιχάλη, για το επόμενο χρονικό διάστημα και έχουμε ακόμα μπροστά μας ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Εντάξει, ξεκινήσαμε λοιπόν, ναι, όπως λέτε και εσείς, το Σεπτέμβριο αρκετά προβλήματα. Βέβαια, το θετικό φέτος ήταν ότι τουλάχιστον πάρα πολλοί συνάδελφοι αναπληρωτές διοριστήκαν ή τοποθετηθήκαν τουλάχιστον σχολεία σχετικά νωρίς. Με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχουν λίγα κενά. Βέβαια, στο νομό μας ενημερωτικά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω σε 70 συναδέλφους οι οποίοι λείπουν από εκπαιδευτικές μονάδες και ευελπιστούμε στο επόμενο διάστημα τουλάχιστον να γίνει και η πρόσληψη της δεύτερης και τρίτης φάσης μάλλον αναπληρωτών για να μπορέσουν να καλυφθούν τα κενά. Δηλαδή, στο σχολείο που είμαι εγώ, κεντρικό σχολείο, έχουμε έλλειψη από 2 συναδέλφους καθηγητές για να μπορέσουν τουλάχιστον να λειτουργήσει εύρυθμα το σχολείο. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην μπορούμε να βγάλουμε ένα οριστικό πρόγραμμα για να μπορέσει να λειτουργήσει λοιπόν το σχολείο όπως εμείς το οραματιζόμαστε, όπως το θέλουμε και όπως το θέλουν και οι γονείς και τα παιδιά. Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε. Θα είμαστε τη Δευτέρα στην επόμενη κινητοποίηση, κύριε Μιχάλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη φορά για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταύρο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Κοινωνικό δίκτυο προώθησης της συμμετοχής στα κοινά των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στον Δήμο Ιεννητών είναι ο τίτλος του έργου που θα υλοποιήσει η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης. Οι δράσεις του έργου απευθύνονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, πολίτες της πόλης των Ιαννίνων, με στόχο την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Κύριο εργαλείο θα αποτελέσει ο εθελοντισμός και η ανατροφοδότηση της πολιτικής συμμετοχής και διαβούλευσης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός κοινωνικού κεφαλαίου για την ενίσχυση από κάτω προς τα πάνω δημόσιας παρέμβασης και δράσης. Να ακουστεί η φωνή των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας που ζουν στην πόλη των Ιωαννίνων και να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα από δράσεις που ενισχύουν και την κοινωνικοποίησή τους, αποσκοπεί ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα που υλοποιεί η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης μέσω του προγράμματος Active Citizens Fund. Στόχος είναι η προτροπή όλων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας να αναλάβουν δράση, να ενισχύσουν τη συμμετοχή του
τους στα κοινά και τη δημόσια παρέμβασή τους μέσα από διαδικασίες που ξεκινούν από κάτω. Το έργο απευθύνεται άμεσα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως ανθρώπους που βρίσκονται στη συνταξιοδότηση και αισθάνονται ότι ξαφνικά αποκόπτονται από τα κοινωνικά δρόμενα, αλλά και τους φορείς και οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης που λαμβάνουν αποφάσεις, όπως και στους πολίτες, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΨΕΠ, Παναγιώτης Κρανάς, στην εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί πολίτες αλλά και εκπρόσωποι φορέων, μεταξύ των οποίων οι αντιπεριφερειάρχες Αγνή Νάκου και Οδυσσέας Πότσης, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Πίχας, ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ του Δήμου Ιαννητών Δημήτρης Πάνο, ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης Χρήστος Πάνος και άλλοι. Είναι ένα έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού e-grants, όπως λέγεται, που στηρίζεται κυρίως από την Νορβηγία χρηματοδοτικά. Περνάει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήγει με διαχειριστή επιχορήγηση στο Ίδρυμα Ποδοσάκης στη χώρα μας να υλοποιείται και στην πόλη μας μέσα από αυτή την συγκεκριμένη δράση. Ο σκοπός της δράσης είναι να κινητοποιήσει ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως μετά την έναρξη της συνταξιοδότησής τους, να τους φέρει σε επαφή με πράγματα, με πραγματικότητες και με καταστάσεις της πόλης μας, να τους δώσει την ευκαιρία να συσχετιστούν με αυτές τις καταστάσεις, να σκεφτούν, να προτείνουν, να ζητήσουν, να διαβουλευτούν, να ζητήσουν δηλαδή πράγματα που αφορούν τη ζωή τους, να γίνουν στην πόλη τους με το δικό τους τρόπο εντός εισαγωγικών ή με τη δική τους ματιά. Σκοπός συνεπώς είναι να μαζευτούν εθελοντές, να συγκεντρωθούν εθελοντές, να κινητοποιηθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να συγκροτήσουν μια ομάδα εθελοντών, άτυπη ή τυπική. Θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει αργότερα αυτή η ομάδα, αν θα είναι δηλαδή τυπικού χαρακτήρα ή άτυπου και πώς θα λειτουργήσει, αν θα είναι αποκλειστικά ανεξάρτητη από την ΕΨΕΠ ή για κάποιο διάστημα θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΕΨΕΠ μέχρι να ενδυναμωθεί και μέχρι να αποκτήσει μια σχετική αυτονομία. Στοχεύουμε επίσης και στο να ευαισθητοποιήσουμε τους φορείς της πόλης μας προς αυτή την κατεύθυνση όταν σχεδιάζουν ή παρεμβαίνουν στο δημόσιο χώρο με προτάσεις ή με ενέργειες ή με έργα, να λαμβάνουν υπόψη και την οπτική και τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, των ηλικιωμένων, των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας και αν είναι δυνατόν να παίρνουν και τη γνώμη τους υπόψη όταν σχεδιάζουν ή όταν αποφασίζουν. Έχουμε δηλαδή στο στόχαστρό μας εντός εισαγωγικών και αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις. Και αυτούς τους φορείς, και τους ιδιωτικούς φορείς και τους δημόσιους που παρεμβαίνουν στα κοινά της πόλης με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Κρανά, έχετε διαπιστώσει ότι όντως υπάρχουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που νιώθουν αποκομμένοι από τα κοινωνικά δρόμενα και θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά δεν γνωρίζουν τους τρόπους? Είναι γεγονός ότι ειδικά όταν είναι κοντά στην έναρξη της συνταξιοδότησης, είναι στην πρώιμη φάση που λέμε της τρίτης ηλικίας, οι άνθρωποι θέλουν να δραστηριοποιηθούν, έχουν αυτή την επιθυμία, απογοητεύονται νωρίς όταν δεν συναντούν ευκαιρίες ή όταν δεν βρίσκουν σχήματα ή όταν δεν τους βλέπουμε σε υπόλοιποι άνθρωποι και θέλουμε ακριβώς αυτό να καταπολεμήσουμε ή να αντιμετωπίσουμε, να μην υπάρξει αυτή η απογοήτευση και να μην υπάρξει αυτή η ματέωση σε σχέση με αυτή την φιλοδοξία τους. Ευελπιστούμε ότι θα συγκεντρωθούν αρκετοί εθελοντές γύρω από αυτό. Θα φροντίσουμε εμείς να τους υποστηρίξουμε στη δράση αυτή, στην αρχική τους δράση. Θα τους δώσουμε τα φόρα και τις δυνατότητες να εκφραστούν ή να συσκεφτούν ή να διαβουλευτούν και θα τους εκπαιδεύσουμε μερικούς από αυτούς ώστε να γίνουν οι γείτορές τους. Είναι μια πολύ φιλόδοξη έτσι, ενέργεια δράση στην πόλη μας. Θέλουμε να την αντιμετωπίσετε όλοι στο βαθμό που σας αφορά με τον ένα με τον άλλο τρόπο και οι δημοτικές αρχές και η περιφερειακή αρχή. Και πολύ περισσότερο οι φορείς που δραστηριοποιούνται στα κοινά και έρχονται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και οι δομές κοινωνικής πρόνοιας που πρέπει να δώσουν και αυτή τη διάσταση της κοινωνικοποίησης αυτών των ανθρώπων και της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά. Θέλουμε δηλαδή με έναν τρόπο που θα εμφανιστεί, που θα παρουσιαστεί μπροστά μας, χωρίς να τον σχεδιάζουμε απόλυτα, θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να τον διαχειριστούμε και να τον αξιοποιήσουμε στην κατεύθυνση αυτή που είπαμε, στην κατεύθυνση της κινητοποίησης και της ενεργοποίησης στα κοινά των ατόμων αυτών. Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη έξυπνης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προώθηση του εθελοντισμού, την κοινωνικοποίηση, τη διαβούλευση και την ενίσχυση της συμμετοχής στα κοινά των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και δράσεις ενημέρωσης με στόχο τη συγκρότηση μιας νέας εθελοντικής ομάδας και την επιτάχυνση της δημιουργίας κοινωνικού κεφαλαίου. Επίσης, εργαστήρι κατάρτισης 10 εθελοντών προστάριδων της νέας εθελοντικής ομάδας
αλλά και πιλωτική δράση για την καταγραφή στοιχείων της προφορικής ιστορίας, λαογραφίας και του τρόπου ζωής των Ιωαννίνων ως μια πλήρως σχεδιασμένη και υλοποιημένη καλή πρακτική παρέμβασης και συμμετοχή στα κοινά. Υπάρχουν μια ομάδα έργου που υλοποιεί το έργο. Έχει αρχίσει εδώ και δύο περίπου μήνες να το υλοποιούμε. Στο τηλέφωνο στο 39820 που είναι και στη διεύθυνση Κελανού 2 που είναι η διοίκηση της ΕΠΣΕΠ μπορεί ή με τηλεφωνικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία να ενημερωθεί πάνω στο έργο ή να συσχετιστεί με αυτό. Σύντομα θα κάνουμε και κάποιες ενέργειες ευαισθητοποίησης πιο μικρών ομάδων. Θα έχουμε τη δυνατότητα κάποιους από αυτούς να τους προσκαλέσουμε και αυτοί με τη σειρά τους να φέρουν άλλους ανθρώπους, ο ένας με τον άλλον δηλαδή να κινητοποιηθούμε. Ή και με άλλους τρόπους μέσα από το Facebook υπάρχει μια σχετική ιστοσελίδα, υπάρχει ένα φυλάδι που μπορούν οι άνθρωποι ή και να ενημερωθούν. Συνεπώς υπάρχουν πολλοί τρόποι, αρκεί να υπάρξει όχι ακριβώς μια θέληση, να υπάρξει έτσι μια καλή κινητοποίηση, μια καλή εκκίνηση, ώστε να προκύψουν αποτελέσματα, ξαναλέω, μάλλον δεν το έχω πει, από κάτω προς τα πάνω, όπως λέμε εμείς, από τους ανθρώπους του ίδιους προς την κορυφή, να προκύπτουν δηλαδή ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σχέση με τις ανάγκες τους ή με τις διαθέσεις τους, σε σχέση με την ψυχαγωγία τους, σε σχέση με την συμμετοχή τους στα δημόσια πράγματα. Και γενικά να δώσουμε τη δυνατότητα στους αυτούς τους ανθρώπους να έχουν την αίσθηση ότι ακούγονται, ότι είναι μέρος της κοινωνίας, ενεργό μέρος της κοινωνίας, που είναι καλό να συμμετέχουν ενεργά και δραστήρια. Και οι υπόλοιποι εμείς, ανεξάρτητα αν είμαστε κοντά ή μακρύτερα σε αυτήν την ηλικιακή πραγματικότητα ή κοινωνική πραγματικότητα, να ξέρουμε ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη τους και να τους ακούμε. Την Βέρεια υποδέχεται αύριο για ένα φιλικό παιχνίδι ο ΠΑΣ Γιάννα, προετοιμαζόμενος ταυτόχρονα όμως για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Για τους δύο τελευταίους αγώνες με τον Ατρόμητο και τον Όφη, αλλά και για την προετοιμασία της ομάδας, μίλησε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου σήμερα ο προπονητής Ηρακλής Μεταξάς. Την ευκαιρία να παίξουν όλοι οι παίκτες ώστε να έχουν παιχνίδια στα πόδια τους και να μπορούν ανά πάσα στιγμή να αξιοποιηθούν στις αλλαγές εφόσον χρειαστεί στις επόμενες αναμετρήσεις, θα δώσει στο αυριανό φιλικό παιχνίδι με την Βέρεια ο προπονητής του ΠΑΣ, Ηρακλής Μεταξάς, με την ομάδα ταυτόχρονα να προετοιμάζεται ώστε να αντιμετωπίσει την ερχόμενη εβδομάδα τον Ολυμπιακό. Στην στρατηγική που ακολουθήθηκε τόσο στο παιχνίδι με τον Όφη όσο και στο τελευταίο με τον Ατρόμητο, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των σημερινών δηλώσεών του ο προπονητής του ΠΑΣ. Εξήγησε πως η απόφαση του να παίξει με τον Παντελάκη και τον Μινά στην επίθεση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο ήταν ένα σύστημα το οποίο είχε δοκιμαστεί στην προπόνηση και πέτυχε. Επανέλαβε ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δεν είχε την απαιτούμενη συγκέντρωση, κάτι που απέδωσε σε ένα βαθμό και στην χαλάρωση λόγω των καλών αποτελεσμάτων στις 5 αγωνιστικές. Ωστόσο, όπως είπε, η συζήτηση που έγινε στα αποδυτήρια οδήγησε ώστε η ομάδα να επιστρέψει με ένα διαφορετικό πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο. Να ξεκινήσω με το πρώτο, πώς ξεκινήσαμε το παιχνίδι, γιατί εγώ αισθάθηκα ότι και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και οι ώρες που είναι πριν το παιχνίδι δεν τις περάσαμε καλά. Ή να το πω αλλιώς, τις περάσαμε λίγο διαφορετικά από τα άλλα παιχνίδια. Λίγο πιο χαλαρά μπορώ να πω, λίγο πιο χαρούμενοι, χωρίς να υπάρχει λόγος γιατί το παιχνίδι ακόμα δεν παίχτηκε. Θέλω και το συζήτησα με την ομάδα, με τους παίκτες, θέλω εκεί να καταλάβουμε ότι ό,τι βγαίνει, ό,τι μπορούμε εμείς να βγάλουμε, θα βγει με 100% συγκέντρωση πάνω σε αυτό που κάνουμε. Αυτή τη συγκέντρωση δεν την είχαμε, έτσι το είδα εγώ, και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Στο ημίχρονο και ψυχολογία μιλήσαμε δύο-τρία πράγματα και μπήκανε πιο δυνατά μέσα, αλλά κυρίως οι τακτικές αλλαγές μας βοηθήσανε. Και ειδικά μετά το 80, όταν, εντάξει, άμα δεν μας έβγαινε, μπορεί σήμερα να λέγαμε τι κάνουμε, βάζουμε στόπερ μπροστά και βάζουμε ένα 17χρονο που δεν έχει παίξει ποτέ για να γυρίσουμε ένα παιχνίδι. Αλλά μας βγήκανε και είμαστε χαρούμενοι, γιατί το είχαμε κάνει και στην προπόνηση αυτό το σύστημα, το δοκιμάσαμε, το συζητήσαμε, δεν μας ήρθε ξαφνικά. Αυτό ποτέ δεν μπορείς να το πεις σίγουρα. Είναι στο μυαλό μας, θέλουμε πάντα να υπάρχει αυτό το επειδή έγινε αυτό, έγινε και εκείνο. Απλά η εμπειρία μου λέει ναι, μπορεί να είναι αυτό, γιατί το παρατήρησα και μέσα στην εβδομάδα, το είπαμε, το συζητήσαμε, αλλά είναι στο υποσυνείδητο καμιά φορά και δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα παραπάνω. Απλά να μας γίνει τώρα μάθημα για τα επόμενα παιχνίδια. Αν το αίτητο μέχρι τώρα στις 5 αγωνιστικές γεμίζει την ομάδα με περισσότερο άγχος και ευθύνες, ο κύριος Μεταξάς σημείωσε
πως το ζητούμενο είναι η ομάδα να είναι συνέχεια συγκεντρωμένη και να δίνει τον καλύτερό της σε αυτό, με στόχο πάντα τους 3 πόντους. Ξαναλέω, δεν πρέπει να γίνει πρώτα κάτι για να είμαστε μετά παραπάνω ή λιγότερο. Εγώ θέλω να είμαστε πάντα το ίδιο. Δηλαδή, όπως κάποιος άλλος πάει στη δουλειά, στο ταμείο και πρέπει να είναι πάντα συγκεντρωμένος, να μην κάνει το λάθος, έτσι και εμείς κάθε μέρα, άσχετα αν το παιχνίδι πριν ήταν καλό ή άσχημο, πρέπει να προσπαθήσουμε πάλι να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Αυτό προσπαθώ. Δεν νομίζω ούτε την ιδιαίτερη ευθύνη, ούτε τίποτα. Δηλαδή, πάμε πάλι για 3 πόντους. Πάμε από την αρχή. Έφυγε να προβλέψει αν ο ΠΑΣ μπορεί να είναι στα play-off, καθώς το μόνο που βλέπει ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι το επόμενο παιχνίδι. Όχι, γιατί βλέπω μόνο το επόμενο παιχνίδι. Και αυτό που είπα και πριν, αυτό πρέπει να καταλάβουμε εμείς πρώτα, γιατί δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλο ή με τον έξω κόσμο. Εμείς πρέπει να το καταλάβουμε. Αν δεν φτάσουμε στο όριο από αυτό που μπορούμε να κάνουμε, δεν θα πάρουμε πολλούς βαθμούς. Αν όμως φτάσουμε εκεί, τότε είμαι αισιόδοξος. Αναφορικά με την αποχώρηση του Ντουρουντού από την ομάδα, ο κ. Μεταξάς σημείωσε πως κάθε αποχώρηση είναι απώλεια, διαψεύδοντας ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στις μεταξύ τους σχέσεις. Ναι, αποχώρησε εχθές. Πιστεύω όποιος και να αποχωρήσει από αυτό το team, γιατί ό,τι βγάζουμε, ομαδικά το βγάζουμε, το είπα. Και αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με τους παίκτες αυτό το ομαδικό, αλλά και με όλους μας. Όποιος και να αποχωρήσει είναι απώλεια, ναι. Όχι. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα καμία. Όπως είπα και την άλλη φορά, διαφωνίες υπάρχουν παντού. Έχω και με το βοηθό και με άλλους, αλλά τα συζητάμε. Οι διαφωνίες και το τρίψιμο φέρνει και λίγο τη ζέστη, φέρνει και λίγο μια ενέργεια. Αυτό είναι και καμιά φορά καλό. Να κοιτάξουμε, μην το κάψουμε μόνο το πράγμα. Αλλά ήταν, όπως και εγώ από την Εθνική τότε αποχώρησα, ήταν δικιά μου προσωπική απόφαση. Έτσι και του Γιάννη ήταν αυτή τη στιγμή δικιά του και το εύχομαι ότι καλύτερο στη συνέχεια, γιατί είναι ένας καλός συνεργάτης που ήταν εδώ 2 χρόνια. Όσο για την ισοφάρηση του ρεκόρ του ΑΕΤ του ξεκινήματος στην Α κατηγορία και αν θα υπάρξει κάποια ειδική προσέγγιση στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο προπονητής του ΠΑΣ υπογράμμισε πως κάθε ομάδα χρειάζεται μια ειδική προσέγγιση. Όπως κάθε ομάδα χρειάζεται μια ειδική προσέγγιση, ναι. Γιατί κάθε ομάδα έχει διαφορετικούς παίκτες, έχει ένα διαφορετικό στυλ, έχει διαφορετικές δυνατότητες και έτσι θα δώσουμε το ίδιο σημασία στο ποιος έρχεται και πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, όπως σε όλες τις άλλες ομάδες. Για το αυριανό φιλικό με τη Βέρεια, σημείωσε πως θα παίξουν όλοι οι παίκτες ώστε να έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Θα παίξουν όλοι οι παίχτες που έχουν ως τώρα λίγα λεπτά στα πόδια τους, γιατί το είπα, είναι σημαντικό να έχουν παιχνίδια στα πόδια τους για να μην έρθουν στη στιγμή που θα γίνει το φρεσκάρισμα η αλλαγή, να μην έρθουν από ένα ρεπό 6-7-8 εβδομάδες. Και γι' αυτό θα παίξουν πρώτα αυτά τα παιδιά και θα δούμε μετά. Τέλος, και για το εάν παίζει ρόλο η έδρα με τον κόσμο που έχει επιστρέψει και πάλι στα γήπεδα, σημείωσε πως αυτό που λέγεται ότι ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης ισχύει στο ακέραιο. Ειδικά όταν μπαίνει μια κούραση, από το πρώτο λεπτό βοηθάει, αλλά ειδικά όταν μπαίνει μια κούραση και πας λίγο να χαλαρώσεις λόγω κούρασης και ακούς τον κόσμο από έξω να σε φωνάζει και να σε βοηθάει, δεν μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου και αυτό βοηθάει. Ναι, γι' αυτό λέμε κιόλας είναι ο 12ος παίκτης ο κόσμος από έξω. Βεβαίως ισχύει. Είναι αλλιώς όταν έχεις άτομα γύρω σου που σε αγαπάνε και στηρίζουν αυτό που κάνεις, και αλλιώς όταν πας κάπου να κάνεις κάτι μόνος σου. Εντελώς. Σε όλη τη ζωή ισχύει αυτό, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Βροχές και καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννα, από 16 έως 19 στη Θεσπρωτεία, από 18 έως 23 στην Άρτα και από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.